Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη δημόσια διοίκηση. Με απλά λόγια. Ε, ο ορισμό τη δημόσια διοίκηση στη Wikipedia λέει ότι είναι το σύνολο των νόμιμων μέσων και ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματο για την ικανοποίηση του γενικού συμφέροντο των πολιτών ενό κράτου. Πώ γίνεται αυτό στην Ελλάδα, Μιλάμε συχνά για μεταρρυθμίσει, για νόμου που πρέπει να περάσουν για αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από το πολιτικό προσωπικό, αλλά πώς μεταφράζονται αυτά σε πράξη, πώς μεταφράζονται στο πεδίο. Πριν από 12 χρόνια είχα διαβάσει μία έκθεση του ΟΣΑ για τη διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Ε, εκεί υπήρχαν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση καταγράφονται 27.995 αρμοδιότητες ή ότι στη διαδικασία σύστασης μιας ΕΠΕ εμπλέκονται πάνω από 10 δημόσιοι φορεί. Διότι κατά μέσο όρο 1.140 διοικητικέ πράξει αλλάζουν τη δομή τη κρατική διοίκηση κάθε χρόνο. Αυτό δεν ακούγεται σαν ένα σύστημα που λειτουργεί καλά. Τι έχει αλλάξει από τότε, Έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία 12 χρόνια. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, λειτουργεί η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα όπω θα έπρεπε να λειτουργεί και πώ μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Είναι ρητορική ερώτηση, φαντάζομαι. Μαντεύεται την απάντηση, αλλά για να δούμε τι λεπτομέρειε, για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, σήμερα μαζί μου για να τα κουβεντιάσουμε είναι ο Παναγιώτης Καρκατσούλη, που είναι εμπειρογνώμων δημόσια διοίκηση, ο οποίο έχει υπάρξει για πολλά χρόνια στέλεχο τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μα. Έχει μελετήσει και αξιολογήσει και συστήματα άλλων χωρών. Έχει βραβευτεί από δημόσιου οργανισμού και έχει υπάρξει και βουλευτή, δηλαδή έχει δει και την άλλη πλευρά του νομίσματο. Κύριε Καρκατσούλη, καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιουργακόπλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε κατευθείαν. Να πούμε με απλά λόγια τι κάνει η δημόσια διοίκηση στη χώρα μα. Δώστε μα μία. Κοιτάξτε, η δημόσια διοίκηση είναι ένα μηχανισμό ο οποίο λαμβάνει αποφάσει. Σκεφτείτε ένα μηχανισμό που πρέπει να το σκεφτείτε σε μεγάλο εύρο, γιατί οι αρμοδιότητε του είναι πολλέ. Άρα οι αποφάσει που παίρνει είναι και αυτέ πάρα πολλέ. Mm -hmm. Αυτές λοιπόν σκεφτείτε ότι σε καθημερινή βάση έχετε ένα μηχάνημα το οποίο είναι φτιαγμένο για να παίρνει τέτοιου τύπου αποφάσεις σε ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο που το διαβάσατε και προηγουμένως στον ορισμό είναι αυτό που λέμε τα όρια του κράτους δικαίου. Δηλαδή δεσμεύεται ως προς αυτά που κάνει από ένα πράγμα που λέγεται νομιμότητα, παύλα σύνταγμα, τελεία. Τώρα θα με ρωτήσετε μόνο από αυτά δεσμεύεται. Δηλαδή, αν είναι καθόλου νόμιμο, αλλά είναι αναποτελεσματικό ή αν είναι αντικονομικό αυτό που κάνει. Ε, από εδώ και πέρα αρχίζει η αν ειναι αντιοικονομικο αυτο που κανει απο Ωραία, για να αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση, πάμε να το κάνουμε λίγο χειροπιαστό και πρακτικό, να πούμε παραδείγματα. Λέω, λέω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα yeah. από κάτι που συνέβη πέρσι. Ε, πέφτει χιόνι, τα κλαδιά των δέντρων mm. δεν αντέχουν. Κάποια κλαδιά σπάνε, πέφτουν πάνω στα καλώδια τη ζωή, τη ΔΕΗ. Κάποια πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, σπάνε τα αυτοκίνητα, κλείνουν κάποιοι δρόμοι τι μετά. Ναι. Εδώ για να μπορέσει κάποιο να δώσει μια απάντηση. Καλό είναι να χρησιμοποιεί και την κοινή λογική, γιατί είναι ένα ασφαλή οδηγό, αλλά το. Η παράμετρο του προβλήματος είναι τόσοι πολλοί που το κάνουν αυτό το εύκολο πράγμα κατά την κοινή λογική να φαίνεται δύσκολο. Δηλαδή τι εννοώ, εμπλέκονται πολύ στο τι κάνει, ποιος το κάνει, με ποιο τρόπο το κάνει, πότε το κάνει, Αυτά δυστυχώ δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Θα πω περισσότερε λεπτομέρειε τεχνικού τύπου ε, και κάποια στιγμή συγκρούονται όλοι αυτοί. Δηλαδή, όταν βρεθούν στο πεδίο, υπάρχει εκείνο ο οποίος βάσει κάποια αρμοδιότητα παύλα ενό νόμου, πρέπει να μαζέψει τα χιόνια από τα κλαριά. Υπάρχει κάποιος που πρέπει να πάρει τα καλώδια τα οποία έπεσαν πάνω στα δέντρα και κάμφισαν από το χιόνι και έπεσαν και αυτά κάτω. Κάποιος πρέπει να καθαρίσει τους δρόμους και ούτω καθεξής. Εάν πάτε να δείτε ε, ποιος το κάνει αυτό, δηλαδή θα μου πείτε μα καλά, ένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας δηλαδή να καθαρίσει τα δέντρα, να μαζεύει τα χαρόρτα, να μαζεύει τα κλαριά κτλ. Θα σας έλεγα ότι προς τα εκεί θα έπρεπε να πάμε. Αυτό όμως το προς τα εκεί θα έπρεπε να πάμε είναι αρκετά δύσκολο, περίπλοκο και δεν το έχουμε καταφέρει. Δηλαδή αν μου πείτε καλά, αν εγώ μένω σε μια επαρχιακή πόλη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και αρρωστήσω, δεν θα έπρεπε εκεί που είμαι κάποιος να έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Αν δηλαδή πάω και μου πούνε ξέρετε λείπει ένα έλασμα από το μηχάνημα που θα σας κάνει αξονική και το έχουμε παραγγείλει στην Αθήνα αλλά δεν έχει έρθει. Τότε γιατί είναι έτσι. Αν ε, πάει το παιδί μου σε ένα σχολείο το οποίο είναι μακριά ε, και είμαι, πείτε κοντά σας, είμαι στα χρεβενά να το πω έτσι και θα έπρεπε εκεί κανονικά το παιδί μου να ασχοληθεί με κάποια πράγματα τα οποία θα του επιτρέψουν να βρει μια δουλειά και να ζήσει καλά στην περιοχή του χωρίς να αναγκαστεί να φύγει μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια δομή εκπαιδευτική, υπάρχει το σχολείο, του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και μερικά άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένω είναι άχρηστα στην Πελοπόννησο ή είναι στην Κρήτη. Όχι είναι η απάντηση. Ή, για να είμαι πιο ακριβή, πολύ συχνά είναι ναι, αλλά στα χαρτιά. Οπότε πάμε στο πρώτο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμεί. Έχουμε πολλά πράγματα που τα έχουμε γράψει, είναι γραμμένα σε χαρτιά, που σημαίνει ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξει, Ωραία. Αυτό δεν το ξεκαθαρίζουμε εμείς πολύ συχνά. Πρώτο πρόβλημα. Θα έπρεπε κανονικά όλον αυτό τον όγκο των αρμοδιοτήτων, τον όγκο των διατάξεων που σήμερα θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και λέω πρέπει να το ψηφίσω αυτό και είναι σωστό γιατί λέει είναι ένα πρόβλημα. Μετά στη συνέχεια το ξεχνάμε. Mm. Αυτό παραμένει εκεί. Ε, και μετά από πολύ καιρό μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Προσπαθώ να τα αλλάξω, να κάνω κάτι άλλο. Έχω ξεχάσει ότι υπήρχε προηγούμενη διάταξη και αυτέ συγκρούονται. Αυτό είναι συνηθέστατο, αυτή είναι μια διαδικασία ε, στην οποία να ξέρετε ότι εμείς στην Ελλάδα είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Λέγω όταν κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση νομοθεσία ήταν κάτι το οποίο το είχε μάθει η ίδια η δημόσια διοίκηση να το κάνει για τον εαυτό τη. Που σημαίνει ότι ξεκαθάριζε κάθε φορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και εδώ θα με επιτρέψετε να σα πω μια μικρή ιστορία. Νομίζω ότι είναι ελάχιστοι οι Έλληνε οι οποίοι γνωρίζουν ποιο είναι ο Παντελή Ραπτάρχη. Έτσι. Ο Παντελή Ραπτάρχη είναι ο άνθρωπο χάρη του οποίου έχουμε εμεί τη μοναδική, μοναδική συλλογή τη νομοθεσία κωδικοποιημένη. Αν πάτε λοιπόν ή αν είχατε κανένα παππού ή μπαμπά, ε, δικηγόρο, δικαστή κτλ. Θα σα έλεγε ότι ξέρω τον κώδικα διαρκού νομοθεσία Παύλα Ραπτάρχη. Mm. Αν ρωτήσετε δηλαδή νομικού, δικαστέ, δικηγόρου κτλ., θα σα πούνε βεβαίω ξέρω ποιο είναι ο Ραπτάρχη, αλλά εννοούν τον κώδικα διαρκού νομοθεσία που είναι καμιά εκατοστή, 150 τόμοι. Ωραία. Ναι. Ο Ραπτάρχης, λοιπόν, για να δείτε πώ σώζεται πολλέ φορέ η, 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 πατρίδα, σώζεται και η παρτίδα. Σώζεται και το πηγαίνει και το παιχνίδι. Ε, ήταν ένα υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου, ο οποίο ε, ήταν στη διανομή των ΦΕΚ. Άρα, όταν ερχόταν κάποιο και του έλεγε, Ποιο νόμο είναι εκείνο που έλεγε, ξέρω εγώ, για τα φέρετα. Ε, α, ναι, είναι ο νόμο 8, παραδείγματο χάρη. Ε, Όμω ο άνθρωπο, επειδή νοιαζόταν για αυτό που έκανε, όταν έφευγε ο πελάτη και μετά μεσολαβούσε ένα διάστημα και ερχόταν ένα άλλο νόμο, ο οποίο τροποποιούσε τον 8, μόνο του έπαιρνε τον καινούριο νόμο και πήγε και το συνέραπτε. Εγώ τα έχω δει αυτά με συραπτικό. Λοιπόν, τον έπιανε, το έκοβε δηλαδή το κομμάτι τη ρύθμιση, το βάζε από κάτω, από την άλλη ρύθμιση, και όταν ερχόταν κάποιο και του έλεγε, Δώσ' μου τι ισχύει για τα φθέρετα, ποιο νόμο είναι, του λέει αυτό, συν αυτό που τροποποίησε εκείνον, συν ο άλλο που τροποποίησε τον προηγούμενο, και έτσι άρχισε να γίνεται μια πρώτη κωδικοποίηση τη νομοθεσία. Γι' αυτό λέγεται κώδικα διαρκού νομοθεσία. Mm. Και αφού λοιπόν αυτό με το μεράκι που είχε, ε, και κανεί εννοείται δεν νοιαζόταν για αυτή τη δουλειά. Αυτό λοιπόν ε, ουσιαστικά εκπαίδευσε εισαγωγικά Πολλού άλλου δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι έμαθαν να κάνουν αυτή τη δουλειά, ο καθένα για το τμήμα, τη διεύθυνσή του, για να μην χάνονται μέσα σε αυτόν τον καιρό και χωρί να περιμένουν κάποτε που θα έρθει κάποιο και θα τα ξεκαθαρίσει. Αυτό ο άνθρωπο άφησε την περιουσία του όταν πέθανε στο ελληνικό δημόσιο, η οποία επικαιροποιήθηκε. Τώρα έχουμε και σύγχρονε τεχνολογίε, εν πάση περιπτώσει, και έτσι έχουμε εμεί τη μοναδική αξιόπιστη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η Βουλή, χρησιμοποιεί ο Άριο Πάγο, τα δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια και ούτω καθεξή. Βεβαίω υπάρχουν ιδιωτικέ κωδικοποιήσει τώρα για ειδικότερα θέματα, αλλά σα το είπα, χάνει τη φιλοπατρία και τη αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα. Και θέλω να σα πω με αυτή την ευκαιρία ότι πολύ συχνά το φιλότιμο, να πω έτσι, των δημοσίων υπαλλήλων είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε λύσει. Οι οποίε φαίνονται ε, δύσκολε να προβλεφθούν ή να σχεδιαστούν. Οι οποίε όμω σε άλλε χώρε γίνονται θεσμικά, ότι γίνονται Αγκλή. με εργαλεία Τελείως. τα οποία προβλέπουν να γίνει αυτή η δουλειά και Έτσι. δεν επαφίονται στη δουλειά. του Οπότε σε εμά, εκεί που έχουμε ε, αυτή την πλευρά, την οποία θα τη χαρακτηρίζαμε κακή, το φιλότιμο είναι η θετική πλευρά μια αρνητική πλευρά μα η οποία είναι αυτό που λέμε εμείς πελατειακό σύστημα, πελατειακά δίκτυα, ρουσφέτια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι είναι. Προσέξτε, το βασικό πρόβλημα εδώ, είναι, εγώ δεν το θεωρώ πρόβλημα, γιατί η θέση μου δεν είναι να χαρακτηρίζω, είναι να καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε ένα σύστημα οργάνωσης και διοίκηση του κράτους, το οποίο στηρίζεται σε μια τελείως διαφορετική λογική από αυτή που μόλις αναφέρατε. Δηλαδή, τον ορθολογισμό και το γενικό και αφηρημένο κανόνα. Εάν συγκρίνεται λοιπόν το μέσο Ολλανδό με το μέσο Έλληνα, να πω έτσι τώρα τυχαία, θα δείτε ότι η διαφορά του είναι η εξή. Ότι εκείνο προσπαθεί να προσαρμόσει την περιφορά του σε ένα κανόνα που έχει ήδη τεθεί, χωρί να έχει υπόψη του κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει υπόψη του το γενικό καλό και την κοινωνία. Ο δικό μα θα προσπαθήσει να εφαρμόσει ένα κανόνα που του ταιριάζει. Δηλαδή η σχέση με το κράτο και την εξουσία. Γίνεται σε μια προσωπική βάση. Δεν πρέπει να σε ξέρω. Και εσύ πρέπει να με ξέρει. Αυτό το να σε ξέρω και να με ξέρει που κατά τα λοιπά είναι θετικό. Όταν μπαίνει όμω σε μεγάλε κλίμακε, μπαίνει σε επίπεδο κοινωνία, τότε αρχίζει και διαμορφώνεται ομάδε, δίκτυα τα οποία ξέρουν και του ξέρουν και οι άλλοι. Έτσι. Και σιγά σιγά παραβιάζεται αυτό ο κανόνα, ο γενικό που θα έπρεπε να ισχύει για όλου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που είχαμε εμεί στη δημόσια διοίκηση. Ε, το οποίο το χαρακτηρίζουμε ως πρόβλημα αναξιοκρατία ε, και έλλειψη διαφάνεια και εμπολίτω βεβαίω είναι. Και βέβαια είναι ένα θέμα και κουλτούρα που έχει να κάνει και με τις γενι... γενικά το... την Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, <Κι> χωρί τέτοιε. Αλλά αυτό το συζητήσουμε λίγο μετά. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε έμφαση λίγο σε αυτό που είπατε στην απόσταση ανάμεσα στην ομοθεσία yeah. και στο τι γίνεται στο πεδίο. Mm. Γιατί φαίνεται ότι το 90-95% του διαλόγου που έχει να κάνει με την πολιτική αφιερώνεται στο κομμάτι της νομοθέτησης. Λυδέντε. Να πάει η κυβέρνηση να, περάσει, να προτείνει ένα νόμο, να περάσει από τη Βουλή και τελείωσε. <Κι> και έγινε έτσι, η μεταρρύθμιση. Πάρα Αλλά που είναι μετά είναι κάτι που πολύ... στραβώνει το θέμα. Για εξηγήστε μας που Θυμάστε εκείνο του ροίδη που ήταν επανάληπτο. Είναι που έλεγε ενό νόμου χρήαν έχουμε μόνο είναι να έχουμε ένα νόμο ο οποίο να λέει πώ θα εφαρμόζονται οι άλλοι νόμοι. Yeah. Λοιπόν, ε, ε, αυτό είναι και αυτό κομμάτι του συστήματο του ιδιόμορφου να το πω έτσι, ιδιόμορφο είναι mm -hmm. που, που έχει... mm -hmm. Όχι. Είναι αναγκαίο κακό. Δηλαδή όταν έχεις ξεχωρίσει το μηχανισμό εφαρμογής από το μηχανισμό νομοθέτησης. Τώρα θα μου πείτε, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς τον έχω ξεκαθαρίσει, αφού αυτός που εφαρμόζει είναι η κυβέρνηση, παύλα, εκτελεστική λειτουργία, παύλα, δημόσια διοίκηση, παύλα, είναι... μετά αρχίζουν πολλές παύλε στη σειρά, μέχρι να φτάσετε να δείτε ποιο είναι αυτός που πρέπει να κάνει τη δουλειά, διότι αυτό τώρα είναι δύσκολο να το εξηγήσω, γι' αυτό θα το πω πάλι με μια πολύ απλή έτσι, ιστορία για να συνοηθούμε. Όταν έγινε η έκθεση του ΩΣΑ που αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη φορά από ό,τι ξέρω εγώ, στα χρονικά, εν γέννη, της δημόσιας διοίκησης, που βρεθήκαμε ε, μπροστά σε μια κατάσταση, να το πω έτσι, συνεχών αποκαλύψεων, γιατί εφαρμόσαμε μια μεθοδολογία με την οποία προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ψάχνουμε, έτσι, γιατί συνήθω ψάχνουμε το κλαρί. Ποιο είναι υπεύθυνο για το κλαρί, ποιο είναι υπεύθυνο για το χιόνι. Μόλι το βρούμε και τελειώνει η συζήτηση. Ενώ αυτό συνδέεται με κάτι άλλο που λίγο μετά θα παρουσιάσει ένα πρόβλημα λίγο παρακάτω. Οπότε καλό είναι να το ξέρει. Αλλά αυτό είναι μια συστημική αντίληψη και τη θεραπεία και τη διάγνωση. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να ψάχνουμε αυτόν το λεγόμενο κικαιώνα πολλοί το θεωρούν και πολλοί είναι των αρμοδιοτήτων ε, εκεί ε, υπάρχει το πρώτο παράδοξο. Δηλαδή, εκεί έβλεπε κάτι που θα έπρεπε να είναι ολόκληρο. Παραδείγματο χάρη, θέλω να φτιάξω ένα γκαράζ στην Ελασσόνα. Mm -hmm. Ένα parking το οποίο να είναι χτισμένο. Ε, δεν θα έπρεπε να πάω σε μια υπηρεσία και να πω: Θέλω να φτιάξω αυτό και να μου πούνε: Ναι, κοίτα, ξαναδεί, θες όλα αυτά, πάρ τα φύγε. Mm -hmm. Δεν τάχει, δεν σου δίνουμε, τέλειωσες. Πήγαινε εκεί και κάνε αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων που βλέπετε φτιάχτηκε άναρχα και στην πορεία. Mm. Δηλαδή, εμείς, επειδή είχαμε πάλι ότι πολύ συγκεντρωτικό κράτος, το αναφέρατε κι εσείς, όταν διαβάζετε και βλέπετε 27.000 αρμοδιότητες στο κέντρο και βλέπετε στο σύνολο της υπόλοιπης διοίκησης, περιφερειακής, τοπικής, δηλαδή δήμη, ε, βλέπετε χίλιε, ούτε χίλιε. Ην ε. ε, ε, πάση περιπτώσει, κλίμακα είναι αυτή, ένα προς 20 είναι η κλίμακα. Ε, τότε αυτό το, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι γιατί, γιατί γίνεται έτσι, και για, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο και είναι να εκχωρεί ή να δίνει από αυτό και στου υπόλοιπου. Αλλά πριν πάμε στι εκχωρήσει, πάμε στο πεδίο τη εφαρμογή. Όταν έχετε 20.000 αρμοδιότητε να ασκήσετε. Τώρα θα εκπλακείτε, αλλά θα σας πω ότι από αυτές που εφαρμόζονται από τις 20.000 μπορεί να είναι το ενικοστό. Η δυσκολία είναι ότι αν πάτε σε μια περιοχή που είναι ήδη ρυθμισμένη και πείτε ε, εδώ είναι κανένα νόμο, δεν ξέρω εγώ τίποτα, κάτσε να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, τότε το βρείτε μπροστά σα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ιδάλλω, αυτά που συνθέτουν το πεδίο δράση, να πω έτσι, είναι πολύ λιγότερα τόσο μηχανισμός ο οποίος εφαρμόζει συνήθως δεν έχει καμία σχέση με εκείνον που θέτει τον κανόνα. Mm. Θα μου πείτε, μα πώς γίνεται αυτό. Εδώ πάλι είναι τα παράδοξα, τα οποία σχετίζονται και με τον τρόπο οργάνωσης του πολιτικού συστήματος πια, του ίδιου, και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τη διάκριση των εξουσιών. Θα έπρεπε κανονικά εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη Ενό πεδίου διακυβέρνηση, τώρα χρησιμοποιώ λέξει που δεν τι έχουμε πει μέχρι τώρα, αλλά σκεφτείτε το πεδίο διακυβέρνηση είναι εάν καταφέρουμε να μαζέψουμε όλε αυτέ τι αρμοδιότητες, κλαριά, καλώδια, δέντρα κτλ., όλε μαζί και να πούμε αυτό είναι ένα πεδίο πολιτική. Δηλαδή, πόσα θα έπρεπε να είναι αυτά τα περίφημα πεδία πολιτική. Αυτά τα πεδία πολιτική θα έπρεπε να είναι πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Όσο περίπου είναι και τα υπουργεία, να το πω έτσι. Οπότε. Όχι ακριβώ, δεν αντιστοιχούνται, αλλά στο περίπου σκεφτείτε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καμιά 25 αριά, έτσι, 26-27 τα έχει υπολογίσει εδώ η ελληνική στατιστική υπηρεσία. Αυτά τα πεδία πολιτική ουσιαστικά τι θα ήταν, θα ήταν κουβάδε, να το πω έτσι απλά, που θα είχαμε μαζέψει διάσπαρτε αρμοδιότητε, θα τι είχαμε βάλει μέσα εκεί και θα ξέραμε ότι για όλο αυτό το οποίο έχει μια κατάληξη, το γκαράζ, το πάρκινγκ, το σπίτι μου, ε, θα πρέπει να πάω στον, και εδώ αρχίζει το δεύτερο πρόβλημα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις αρμοδιότητες, σε ποιον να πάω, ποιος είναι αρμόδιος γι' αυτό, πες ότι έμαθες, ότι ισχύουν αυτά, ωραία. Και αρχίζει το τρέξιμο, που πάω, αυτό είναι το πρόβλημα των δομών. Εάν δείτε λοιπόν τώρα πώς είναι οι δομές εφαρμογής, αυτό που λέτε δημόσια διοίκηση, θα δείτε ότι είναι εξίσου περίπλοκο με το προηγούμενο, δηλαδή με το κανονιστικό πλαίσιο. Όπω το κανονιστικό πλαίσιο είναι πληθωρικό και πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και δεν τα ξεκαθαρίζουμε συχνά και δεν ξέρουμε τι ισχύει απολύτω. Ωραία. Και αυτό έχει τρομερέ επιπτώσει. Δεν έχει επιπτώσει μόνο σε μένα και σε εσά που συναλλασσόμαστε με το κράτο. Σκεφτείτε ότι έχει τρομερέ επιπτώσει στην απονομή τη δικαιοσύνη. Ε? Οπότε καθυστερεί ο άλλο πολύ, αλλά τι να κάνουμε δηλαδή και πώ αλλιώ μπορεί να γίνει. Έχει όμω το δεύτερο, αυτό το πρώτο λοιπόν κομμάτι, είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το κομμάτι των δομών εφαρμογή. Και εκεί θα δείτε ότι είναι πάλι πολλοί αυτοί που είναι αρμόδιοι για να εφαρμόζουν τον κανόνα που, αν υποθέσουμε ότι καταφέρατε και τον βρήκατε, ποιο είναι αρμόδιο να τον εφαρμόσει, και ο πολλοί κόσμο το ξέρει αυτό, σαν ε, το λεγόμενο μπαλάκι. Με πετάνε από τον ένα στον άλλον και μου λένε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, κτλ. Και στο τέλο τη διαδρομή. Η ε, και στην αρχή, πολλέ φορέ τη διαδρομή για να αποφύγει όλο αυτό το μπελά, λε κάτσε να πάρω τηλέφωνο τον τάδε που ξέρει τον τάδε, και αρχίζει η ιστορία με τα δίκτυα ε, που αναφέρουν προηγουμένω στα πελατειακά, δηλαδή το φίλο μου που έχει ένα βουλευτή που θα πει στον υπουργό κτλ. Πόσε είναι αυτέ οι δομέ, δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιο και πόσο είναι αυτό το περίφημο κράτο επιτέλου, Μπορεί να μην ξέρω ακριβώ τι κάνει, αλλά πόσο μεγάλο είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Ε, και επίσης δεν είναι σταθερό, είναι δυναμικό, δηλαδή... Τάξη, να σας δώσω. Δώ. Λοιπόν, υπολογίστε ότι περίπου, ε, σύμφωνα με καταγραφές, ε, θεωρώ την Ελστάτ μία από του πιο αξιόπιστου μηχανισμούς που κάνουν καταγραφές και κρατούν δεδομένα, 1721 είχαν απογραφεί, πριν δύο-τρία χρόνια, πάνω-κάτω εκεί κινούμαστε, που σημαίνει τώρα... Ότι όλοι αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη λίστα, διέπονται από ένα τελικό κανόνα. Ποιο είναι ο τελικός κανόνας, ότι λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Επομένω. ακόμη κι αν δείτε μέσα εκεί ε, μορφώματα που περιγράφονται ως ιδιωτικού δικαίου οργανώσεις, ε, okay. επειδή... Πολλά από αυτά έχουν το χαρακτήρα του ιδιωτικού δικαίου. Α πούμε, ξέρω για την καλλιέργεια του κόκκινου κρεμιδιού, του λαϊκού χορού, των τάδε κτλ. Δηλαδή, διαβάζετε διάφορα πράγματα που είναι παράξενα ή, εν πάση περιπτώσει, όταν πάτε να τα πλησιάσετε, συνήθω οι άνθρωποι που είναι εκεί θα σα πούνε, μα εμά τι μα βάλατε εδώ, εμεί έχουμε ίδια έσοδα, γιατί πουλάμε αυτό που φτιάχνουμε. Μα ούτω ή άλλω όλα αυτά που είναι εκεί πρέπει να λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι το τελικό κριτήριο βάσει του οποίου επιτρέπεται να έχεις μια νομική μορφή τέτοια, είτε είναι δημοσίου δικαίου που έχει κάποια πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τη λειτουργία του, είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην τελική δεν είναι αν είναι ιδιωτικού δημοσίου, αν είναι ανώνυμη επιχείρηση, αν είναι υπουργείο, αν είναι περιφέρεια, αν είναι αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι, όλο αυτό το πλέγμα των δομών ε, μας ενδιαφέρει ποιος από όλου αυτούς την κρίσιμη στιγμή της απόφασης θα πάρει μία απόφαση και χωρίς να ξέρω εγώ τι υπάρχει πίσω από αυτό. Αν δηλαδή με ρωτήσετε, έχω ένα μαγαζί, καταστράφηκε το μαγαζί μου σε ένα σεισμό ή σε μια πλημμύρα και εγώ λέω θέλω να αποζημιωθώ και μου λέει το κράτος βεβαίω, θα αποζημιωθεί. Ωραία. Αν δείτε τη διαδικασία όμως πώς θα αποζημιωθώ, να πάρω δηλαδή Ό,τι πραγματικά πρέπει να πάρω. Γιατί το έχω στο μαγαζί, έτσι δεν είναι. Ποιες πρέπει το... Λοιπόν, εκεί θα δείτε <coughs> ότι Πολλέ φορέ, επειδή ε, εμεί προσπαθούμε να βρούμε διάφορε διεξόδου από αυτό το περίπλοκο σύστημα, γιατί καταπίνει και εμά του ίδιου. Έτσι, που είμαστε μέσα εκεί, ε, βρίσκουμε διάφορε εμβαλωματικέ λύσει. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό δικό μα. Και μετά έχει ο Θεό, θα δούμε. Δηλαδή, θα σου δώσω μπροστά ένα πεντοχίλιαρο, ή περίπου εκεί, 5-6 είναι, μια προκαταβολή. Ε, και μετά θα σου πω, πήγαινε, κάνει τη διαδικασία που πρέπει για να αποζημιωθεί. Αυτό και... ποιο το λέει, Ποιο λέει, θα σου Α, δώσω. Το, το λέει ο ίδιο ο νομοθέτη, Το λέει τη, ο ίδιο ο νόμο. <συμόνιξη> ο αρμόδιο καταστροφή. Ναι, ναι, ναι. Και ποια είναι η δομή που χορηγεί, δίνει την τελικά το 5.000. Για να καταλάβετε, όποια και είναι η δομή, θα πρέπει να υπολογίσετε, θα σα την πω αμέσω, θα πρέπει να υπολογίσετε όμω με τον ξενοδόχο. Πολλέ φορέ. Γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσει και ξεχνάμε ποιο είναι ο ξενοδόχο. Ο ξενοδόχο λέγεται Υπουργό Οικονομικών. Εάν αυτό δεν συμφωνεί, δεν συνενεί, δεν είναι μέσα στη διαδικασία λήψη απόφαση, τότε δεν θα ποτέ. Ο ταμείο, α πούμε. η μπράβο, μπ. αυτό. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι είναι μια διαδικασία η οποία σου λέει, έλα και κάνε μία αίτηση. Όπω θα μου πείτε, Μά, μα δεν μπορεί να ξεκινήσει αλλιώ. Βεβαίω, πρέπει να κάνουμε μία αίτηση. Αν αυτή η αίτηση θα πρέπει να πάει στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη στο θεματικό αντιπεριφερειάρχη, εσείς δεν το ξέρετε και δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε ως πολίτης. Πρέπει να το ξέρει όμως αυτός που θα κάνει τη διαδικασία. Αυτός ο αντιπεριφερειάρχης ο οποίος θα πάρει αυτό την αίτησή μου θα πρέπει να την προωθήσει σε ένα συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο θα πρέπει να τη δει και θα πρέπει να την εγκρίνει. Αν τη δει και την εγκρίνει, θα πρέπει να τη στείλει παραπάνω. Παραπάνω από τον Περιφερειάρχη, τι είναι, θα πρέπει να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν θα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, θα αρχίσει να τρέχει μια άλλη διαδικασία από διευθύνσει σε γενικέ διευθύνσει, σε τμήματα, γιατί εκεί οι ιεραρχίε πρέπει να ε, ε, έχουν όλε λόγο στη λήψη τελική απόφαση. Ε, και αφού περάσει όλο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή τα αρμόδια για να αποφασίσουν όργανα που σημαίνει είναι ο υπουργός ή είναι ο γενικός γραμματέας δηλαδή κάπου που καταλήγει όλο αυτό ε, θα πάρουν απόφαση μπορείτε να μου πείτε καλά γιατί δεν το κάνει αυτό να μπορεί να πάρει απόφαση κάποιο παρακάτω γιατί θα πρέπει να τρέξω όλο αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό ούτως ή άλλως είναι αργό και δύσκολο εδώ είναι το πρώτο πολύ μεγάλο πρόβλημα θα σας έλεγα την ταπεινή μου γνώμη είναι, είναι το κέριο πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης δηλαδή είναι η αποκέντρωση αλλά αποκέντρωση τι συνήθως αν ακούσετε συζήτηση τα τελευταία 20-30 χρόνια θα ακούτε ε, δεν θέλουμε να μας δίνετε μόνο αρμοδιότητες δώστε μας και πόρους δηλαδή δώστε μας κάτι να κάνουμε και δώστε μας και τα λεφτά γι' αυτό πρέπει κανονικά να σε παραξενεύει η συζήτηση γιατί ποτέ δεν επιτυγχάνεται αυτό το μείγμα. Δηλαδή, γιατί μονίμως είμαστε συγκεντρωτικοί, πολύ πιο συγκεντρωτικοί από ό,τι θα έπρεπε και γιατί αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τις δουλειέ στη θέση του κράτους, να το πω έτσι, του κεντρικού κράτους, δηλαδή αυτοδιοίκηση, μονίμως δεν έχει λεφτά, δεν έχει πόρους. Εξηγήσουμε λίγο ότι το θέμα του συγκεντρωτισμού. υπάρχουν οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματεί, οι θέλουν να παίρνουν όλε τι αποφάσει, ναι. να υπογράφουν για τα πάντα όλα να περνάνε από του ίδιου. Ναι, ναι. Κάποιο μπορεί να καταλάβει το γιατί. Ναι. Μπορεί να είναι και από μια... κάποιο μπορεί να πει μπορεί να είναι ιδιωτελεί οι αιτίε. Κάποιο άλλο μπορεί, να... μπορεί να πει ότι δεν θέλει να αφήσει αυτέ τι αρμοδιότητε να διαχέονται σε μια δομή που μπορεί να μην ελέγχει πλήρω. Έτσι. Όπω το λέτε, είναι. Από κάτω όμω έχει ανθρώπου οι οποίοι απλά μετακινούν Χαρτιά από τον έναν στον άλλον και μαζεύουν υπογραφέ. Και... και ουσιαστικά είναι αυτή η διεκπαιρεωτική δουλειά του. Ενώ θα μπορούσαν να, πεμπλοκ... να ξεμπλοκάρουν λίγο το σύστημα, επιταχύνοντα τι διαδικασίε, αν αναλάμβαναν λίγο περισσότερε αρμοδιότητε και δεν πήγαιναν όλα στον Υπουργό, αφαιρώντα μερικά στάδια. Το είπα σωστά. Σωστό. Ωραία. σωστό, σωστό, καλά τα λέτε. Το ότι το κάνουμε εμεί έτσι όμω είναι πρώτον γιατί έχουμε ένα σύστημα τέτοιο το οποίο μας λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες ανήκουν στον Υπουργό και αυτό σε χωρεί στη συνέχεια προς τα κάτω, έτσι. Αυτό είναι αυτό που ισχύει. Άρα δεν έχουμε καν κάνει το επόμενο βήμα που έκαναν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τα προηγούμενα 100 χρόνια, να το πω έτσι, έτσι. Είναι ξένα αυτά σε εμά. Να συγκροτήσουμε αυτά τα λεγόμενα πεδία πολιτική. Τι σημαίνει πεδίο πολιτική, Να πάρω όλε τι συναφεί αρμοδιότητε. Αν κάνετε αυτή τη δουλειά και πάτε να πάρετε τι συναφεί αρμοδιότητε, θα δείτε τι χαμό έχει να γίνει. Γι' αυτό ελάχιστε φορέ, εγώ θυμάμαι στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο τη δημόσια διοίκηση, να έχει πετύχει μία ή δύο φορέ και πολύ λίγο. Δηλαδή, κάποιο να πει αυτέ τι αρμοδιότητε που έχω, τι δίνω, δεν τι θέλω. Να τι πάρουν άλλα επίπεδα διοίκηση. Να τι εκχωρήσει δηλαδή μαζικά Προ άλλο επίπεδο διοίκηση, ένα υποκριτήριο. Κανένα δεν θέλει να όχι, χάσει τι αρμοδιότητε του. Δεν θέλει, ακόμη και αν δεν τι ασκεί, προσέξτε. Mm -hmm. Ακόμη και αν δεν είναι κάτι σημαντικό, επειδή μπορεί να ή μπορεί να παρεξηγηθεί σαν συμπεριφορά. Ε, είναι εκλειφθεί σαν ένδειξη αδυναμία, πιέσεων κτλ. Γι' αυτό κανεί δεν κάθεται να κάνει αυτή τη δουλειά. Καλά, σε άλλε χώρε τι είναι, τόσο αλτρουϊστέ οι δημοσιοί υπάλληλοι. Δεν θέλουν να χάσουν τι δερμονιότητε του. Εδώ τώρα πάτε και ακουμπάτε θέματα τα οποία είναι περισσότερα θέματα οργανωτική και διοικητική κουλτούρα, δηλαδή το θέμα τη εμπιστοσύνη mm. ανάμεσα στα επίπεδα διοίκηση, δηλαδή η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτική η ηγεσία και το διοικητικό μηχανισμό, το οποίο είναι πάντοτε μια φοβερή ταλαιπωρία. Για σκεφτείτε λίγο. Όταν μιλάει ένας Αγγλωσάξονας για την κυβέρνησή του, συνήθως λέει «my government», α. Ε, δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν κυβερνητικό, όχι κυβερνητικό, να βλέπετε, πάνω από κυβερνητικό αξιωματούχο, εννοώντας γενικό διευθυντή ή κάτι τέτοιο. Εκεί δεν ξεχωρίζει το κομμάτι τη διοικήσεω από το κομμάτι τη πολιτική. Ξεχωρίζουν οι ρόλοι. Αλλά στο τελικό προϊόν ξέρουν πολύ καλά ότι αν δεν συνεργαστούν από την αρχή μέχρι το τέλο, αυτό δεν θα είναι καλό που θα βγει. Εδώ, επειδή υπάρχει μια σοβούσα κρίση εμπιστοσύνη επί σειρά δεκαετιών, αν μπορώ εκατονταετιών, θα πει η πολιτική ηγεσία λέει ότι. Δηλαδή, ξεχωρίζω τη διοικητική ευθύνη από την πολιτική ευθύνη. Πώ να ξεχωρίσει η διοικητική ευθύνη από την πολιτική ευθύνη, ε, Γι' αυτό βλέπετε ότι πολύ συχνά ε, είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα. Λέει ο πολιτικό: Αναλαμβάνω την αντικειμενική ευθύνη, σαν να υπάρχει μια προσπάθεια να μετρήσω την ευθύνη του καθενό, σε κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Είναι το, ίδιο πράγμα. Ε, το ίδιο είναι, βέβαια. Αν το δείτε από την άποψη του αποτελέσματο, δεν με νοιάζει ποιο έχει πόσο βαθμό ευθύνη, αλλά με ότι ο καθένα από αυτού που εμπλέκονται μπορεί από μόνο του να προξενήσει ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό όμω, μήπω οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπλοκή του πολιτικού προσωπικού στην επιλογή και την ανέλυξη των διοικητικών στελεχών. Ότι δηλαδή αυτά ναι. τα δύο, αυτοί οι δύο κόσμοι μπλέκονται μεταξύ του με Πελατειακέ ή άλλε σχέσει. Που, κάτι που έχει μολύνει τη σχέση μεταξύ του και έχει διαβρώσει και την εμπιστοσύνη. Ω, αυτό. Αυτό, αυτό είναι σίγουρο ότι είναι έτσι, αλλά ε, μια και πήγαμε τώρα στο anglosexual. It takes two του τάγκο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία η οποία λειτουργεί πελατειακά σε σχέση με την επιλογή προσώπων που τοποθετεί σε όλους αυτούς τους χίλιους τόσους οργανισμούς που σα είπα. Είναι και η άλλη πλευρά η οποία έχει μάθει με τα χρόνια ότι μόνον έτσι γίνεται. Οπότε σπέβδει να προσφέρει τις υπηρεσίες της και έτσι δημιουργείται αυτό το παράξενο πράγμα που βλέπετε, που λίγο το κουβεντιάζουμε εμείς, αλλά είναι όντως πολύ ενδιαφέρον, δημιουργείται κομματικοποίηση γραφειοκρατίας από τη μια μεριά, έτσι, γιατί για να ανελιχθείς πρέπει να πας στα πολιτικά κόμματα κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά και να ζεις την ευνοιά αλλά και η γραφειοκρατικοποίηση πολιτικής από την άλλη μεριά, γιατί ο Υπουργός, έχοντας δημόσιε δημόσιες σχέσεις να κάνει, έχοντας υποχρεώσεις κομματικές κτλ, κτλ. του μένει ελάχιστος χρόνος για να ασχοληθεί, αν είναι και βουλευτής εννοώ, έτσι που συνήθως έτσι είναι εδώ, ε, ελάχιστος χρόνος να ασχοληθεί μετά του οίκου του. Οπότε ποιος τα κάνει, τα αφήνει αυτά ουσιαστικά, να τα κάνει κάποιος παρακάτω, ο παρακάτω δεν είναι παρακάτω ακριβώς, είναι αυτός που είναι δίπλα του και μάλιστα έχει μάθει και να το πω έτσι και τα χούλια του. Mm. Δηλαδή ξέρει πώς σκέφτεται, ξέρει τι θέλει, Οπότε σπέβδει να το, να το προ, καταλάβει και να τα κάνει αυτός πριν από αυτόν για να μπορέσει να... Όμως το μεγάλο θέμα που εξακολουθεί να είναι ανοιχτό ε, είναι αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης και τι μέτρα παίρνεις για να οικοδομήσεις μια τέτοια σχέση η οποία φαίνεται να, να έχει τρωθεί. Να, να έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα μπορεί να πει κάποιο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, είσαι καταδικασμένο να μην μπορεί να το πετύχει. Έτσι φαίνεται. Το θέμα τη εμπιστοσύνη είναι κομβικό και βασικό και κεντρικό οριζόντια στην κοινωνία. Έτσι, και σε όλε τι έρευνε που έχουμε δει και έχουμε κάνει, η εμπιστοσύνη και των πολιτών είναι πάρα πολύ χαμηλή απέναντι στου θεσμού, αλλά και μεταξύ του. Και αυτό είναι δια, παντού διαχέεται προφανώ και μέσα στη δημόσια διοίκηση και, ναι. και εδώ θέλω να το πάμε τώρα, στι σχέσει του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Ναι, γιατί. Συζητάμε για τις δο δομέ και πώς διαχέονται οι αρμοδιότητες μέσα τους, αλλά φτάνουμε και στο τέλος τον πελάτη, ο οποίο είναι ο πολίτης, ο οποίος περιμένει κάποιε κάποιες υπηρεσίε, όπως είπατε για το πάρκινγκ στην Ελασσόνα, πρέπει ναι. κάπου να πάει τελικά, δεν μπορεί να, μην, να, να γίνει 12 κομμάτια. Ακριβώς και όχι μόνο αυτό, πρέπει να πάρει αυτό που προσδοκά και αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή είναι δύο πράγματα. Πρέπει να πάρει μια υπηρεσία που τι χρειάζεται, αλλά πρέπει και αυτή να είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένη η υπηρεσία, ώστε να ανταποκρίνεται. Δηλαδή, να μην πάρει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτό που θέλει. Θέλει να πάρει ένα συγκεκριμένο, να το πω έτσι, προϊόν που έχει προδιαγραφέ συγκεκριμένε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται κάθε φορά που μπορεί να ανταποκριθεί το κράτο. Σε αυτή του την ανάγκη και σε αυτή του την προσδοκία. Έχουμε κάποια βελτίωση τα τελευταία 12 χρόνια από τότε που βγήκε αυτή η έκθεση του ΟΣΑ Μέχρι σήμερα έχει υπάρξει βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Στην εξυπηρέτηση ναι. του πελάτη από τη δημόσια ναι. διοίκηση. Ναι, ναι και όχι ταυτόχρονα. Δηλαδή, εάν κάποιο πατούσε ένα κουμπί και σταματούσε το χρόνο και έλεγε σε σχέση με το 2011-2012 που έγιναν αυτέ οι εκθέσει. Ε, Είμαστε καλύτερα ή χειρότερα. σαφώ είμαστε καλύτερα. Σαφώ είμαστε καλύτερα γιατί όμως... Πείτε μας με μπουλιτς. Ναι, ναι, σε τι είμαστε ε, έχουν, καλύτερα. Έχουν γίνει όλες αυτές οι τεχνολογικές, θα σας έλεγα και επιστημονικές αλλαγές που επέτρεψαν και σε εμά να κάνουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή ε, πετύχαμε να φτιάξουμε υπηρεσίε μια τάση, να ενσωματώσουμε την τεχνολογία και να δίνουμε services, να πω έτσι, να δίνουμε δηλαδή πιστοποιητικά χαρτιά, βασικά δίνουμε, στον κόσμο που τα χρειάζεται για να κάνει μια άλλη δουλειά. Ε, αυτό ναι, το κάναμε. Αυτό με το πάρκινγκ στην Ελλασσόνα σήμερα έχει ένα μέρο να πάει να κάνει τη δουλειά του. Όχι. Πρέπει... Όχι. 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 Θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Με άλλο τρόπο από αυτόν που είχε ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν. Λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή. Ή το ίδιο. Ε, μπορεί να είναι είναι τελείω διαφορετικό. Νομίζω, νομίζω ανάλογα με το πόσα μπορεί να αντέξει ο καθένα και ποια είναι η υπομονή του. Ε, το θέμα είναι το εξή. Ότι προσπαθούμε πολλέ φορέ και λέμε ότι κοίταξε να δει, ωραία, α απλουστεύσουμε τι διαδικασίε. Αν απλουστεύσουμε τι διαδικασίε, δηλαδή εμπλέκονται λιγότεροι φορεί, ζητάμε λιγότερα χαρτιά, είναι μια λύση γιατί το τελικό προϊόν θα είναι πιο εύκολο να το πάρει κανείς. Απ' την άλλη τη μεριά όμως, εάν σκεφτεί κανείς ότι 7 στους 10 νόμους, γιατί από πού μπαίνει όλη αυτή η αναγκαιότητα να πρέπει να είναι περίπλοκες οι διαδικασίες και οι δομές κτλ. Μπαίνει από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο ποιο το θέτει το θέτει το νομοθετικό σώμα, η Βουλή των Ελλήνων. Εάν λοιπόν πάτε να δείτε κάτι που φαίνεται εκ πρώτη ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια διοίκηση, γιατί εκείνο και νομοθετεί. Ναι, αλλά νομοθετεί για τον άλλον. Έτσι. Και βεβαίω στη συνέχεια υπάρχει και παράγωγο δίκαιο. Αυτό το οποίο θα κάνει ο άλλο μέσα και από την εξουσιοδότηση που του δίνει ο νόμος να το εφαρμόσει παρακάτω. Οπότε έχετε ένα δεύτερο κυκαιώνα που τον παράγει πια η ίδια η δημόσια διοίκηση. Έτσι είναι η εγκύκλοι, είναι όλα αυτά κτλ. Ε εδώ για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και ε έχουμε κάνει βήματα αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν βγήκε ο νόμος Πεπονή το 1994, πολλά χρόνια, ε, εν το, το ΦΕΚ. Ο νόμος το ΦΕΚ, ο, ναι. Ο νόμος για το αντικειμενικό σύστημα προσλήψη με έφυξη του ΑΣΕΠ. Το ΦΕΚ, το οποίο ε ρύθμιζε οπότε επηρέαζε όλο το σύστημα των προσλήψεων ε, Παύλα διάβαζε ρουσφετιών ε, και άλλαζε ουσιοδός τον τρόπο που οριζόταν αυτή η σχέση μεταξύ πατρόνου, πατρονίας να πω έτσι σχέση πατρονίας μεταξύ πελάτη και ε, πάτρονα ε, αυτό το φεκ λοιπόν την επόμενη μέρα που βγήκε ο νόμος πουλιόταν έναντι του ποσού των που μπορούσε να αγοράσει από τα καφενεία των δημοσίων υπηρεσιών. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό. Μέσα σε 24 ώρε κυκλοφορούσε λοιπόν το φεκ αυτό, το οποίο το είχαμε βγάλει φωτοτυπίε και μπορούσε να πάει σε μια υπηρεσία. Και, με πάση περιπτώσει, Αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί η ανάγκη τη πληροφόρηση είναι βασική. Θα μου πείτε δεν επιτυχάνει. Όχι. Γιατί όταν νομοθετεί η Βουλή και δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθώ εγώ που είμαι η δημόσια διοίκηση, πολύ λίγο σκέφτεται αν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο ρυθμίζει. Έτσι. Θα μου πείτε δεν έχουμε κάνει βήματα σε αυτό, νομοθετούν ό,τι να είναι, όχι. Προσέξτε όμω τι γίνεται. Εκεί έχουμε μία ανάλυση επιπτώσεων. Δηλαδή, έχουμε, για κάθε νόμο υπάρχει ένα συνοδευτικό χαρτί το οποίο παίρνει τα δεδομένα ή κάποια δεδομένα ή όποια δεδομένα υπάρχουν. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει μία ανάλυση που να πει ότι κοίταξε στην εφαρμογή θα προκύψουν αυτά. Οπότε πάρ τα υπόψη σου. Σπανίω γίνεται αυτό. Για να μην πω ότι δεν γίνεται ποτέ. Αλλά είναι απαραίτητη προπόθεση αν θέλει να διασφαλίσει καλή εφαρμογή αυτού που ψήφισε εν πάση περιπτώσει μετά από τη θεσμοθέτηση του κανόνα κάποιος θα το πάρει αυτό και θα αρχίσει να το εφαρμόζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης που συζητάγαμε προηγουμένως, εάν εσείς είστε διευθυντής και ψηφιστεί αυτός ο νόμος σε άλλου καιρού. Έπαιρνε τον νόμο και έλεγε: Ωραία, εγώ πρέπει να κάνω ένα, δύο, τρία. Αυτά φαίνονται εδώ από τον νόμο. Αν μου πούνε να κάνω κι άλλα, οκ, okay, ο προϊστάμενός μου, ο πολιτικός. Αλλά ξεκίναγε η ίδια η δημόσια διοίκηση να εφαρμόζει τον νόμο. Θυμάμαι, λοιπόν, ότι εκείνη την περίοδο που έγινε αυτή η έκθεση, αυτή η ναι, 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 λειτουργική αξιολόγηση, που επαναλαμβάνω, είναι μια από τι καλύτερες εκθέσει που έχουμε, ε, θα, ε, εκεί είδαμε ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος εισερχομένων εγγράφων σε γραφεία υπουργών είναι ότι παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Δηλαδή ότι έγινε αυτό, δεν κάνω, εκτός αν μου πεις να κάνω. Δεν θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι ευθυνοφοβία. Φοβούνται ε, συνέπειε, Τι φοβούνται. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει δεν να... Δεν είναι ξεκάθαρο. Φοβούνται τις συνέπειες και από την άλλη μεριά δεν θέλουν να ε, ρισκάρουν, να το πω έτσι, ένα, ε, κάτι το οποίο μπορεί να μην του αναλογεί. Δηλαδή προτιμά να κάθεται και να του πει, έτσι... Θα μου πείτε αυτό πώ θεραπεύετε, όμω θεραπεύετε μόνο από τη μία μεριά, Όχι. Χρειάζεται και από την άλλη μεριά. Αν δηλαδή την περίοδο που βγαίνει ένα νόμο και έρχεται να εφαρμοστεί, ή και τότε είναι να βγει, ποια είναι η συμμετοχή του εκτελεστικού μηχανισμού σε αυτό, Δηλαδή θα πρέπει κανονικά όταν τίθεται ένα κανόνα να είναι παρούσα η γραφειοκρατία, Να μην περιμένει στη γωνία απλώ να πει δώστε μου και πείτε μου τι είναι να κάνω, γιατί δεν θα το κάνει ούτω ή άλλω, δεν θα το κάνει καλά. Άρα πρέπει να είναι στη φάση του σχεδιασμού και μετά κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι παρούσα και η πολιτική. Προσέξτε αυτό που σας είπα, it takes two to tango, πάει συνέχεια πάνω αυτή μαζί. Διότι στην εφαρμογή, αν λέει ο πολιτικός, εγώ, η δουλειά μου ήταν να το ψηφίσω. Τώρα πρέπει να το κάνουν αυτοί. Εδώ υπάρχει ένα μηχανισμό. Πρέπει... Ε, δεν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Υπάρχουν δύο τύπου συστήματα, όπω το καταλαβαίνω. Το ένα σύστημα χρειάζεται ακριβώ προδιαγεγραμμένα τα πάντα όσα δικαιούται να κάνει και δεν κάνει τίποτα πέρα από αυτά και το άλλο σύστημα βλέπει τους κανόνες, καταλαβαίνει τι δεν πρέπει να κάνει και θεωρεί αυτονόητο ότι μπορεί να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Από ό,τι καταλαβαίνω, εμεί είμαστε full στο πρώτο κομμάτι. Μόνο στο είμαστε. πρώτο. Μόνο στο πρώτο. Δεν καθόλου το δεύτερο. Mm. Καθόλου το δεύτερο. Και αυτό είναι το μεγάλο μα πρόβλημα σε σχέση με αυτά που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή την περιφερειοποίηση του κράτου, την αποκέντρωση. Διότι προσέξτε, αν δεν υπάρχει ο ελάχιστο βαθμό εμπιστοσύνη, πείτε ότι είμαστε οι δυο μα. Και εσύ είσαι ο υπουργό και εγώ είμαι ο διοικητικό παράγων. Έτσι. Και πρέπει να παράξουμε ένα αποτέλεσμα για τον τρίτο. Για έναν άνθρωπο που περιμένει απ' έξω εάν εγώ δεν σας εμπιστεύομαι, θα σας ζητάω συνεχώς να κάνετε ένα κανόνα που να μου λέτε τι να κάνω επακριβώς. Ένα, δύο, τρία. Γιατί επακριβώς? Για να σας έχω στο χέρι όταν θα μου πείτε δεν το έκανε. άρα θα σου πω δεν μου πες να το κάνω και γι' αυτό δεν το έκανα και να το δείξε μου που είναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πράγμα το οποίο μπορεί να το πείτε νομικισμό, τύπο λατρεία, γραφειοκρατία. Αυτό είναι ο ορισμό τη γραφειοκρατία, έτσι. Τη γραφειοπαθολογία ουσιαστικά. Γιατί η γραφειοκρατία σου λέει απλώ πώ να οργανωθεί. Αλλά όταν έχετε αυτή τη διαστροφή, εν πάση περιπτώσει, του γραφειοκρατικού προτύπου, τότε προκύπτει μια κατάσταση όπου εγώ δεν σα εμπιστεύομαι, γι' αυτό θέλω να μου πείτε ακριβώ. Και εσύ από την άλλη μεριά, ο οποίο ξέρει ότι μαζί μου δεν πρόκειται να κάνει, έτσι, προσπαθείς να μου πάρεις όσο γίνεται περισσότερα προκειμένου να τα κάνεις εσύ. Mm -hmm. Εγώ να άκουν όμως τις περισσότερες φορές. Mm -hmm. Τις περισσότερες φορές βρίσκονται με ένα τεράστιο όγκο δομών και αρμοδιοτήτων που δεν γνωρίζει το πολιτικό προσωπικό τι να τα κάνει. Α, α, όταν επιχειρήθηκε, θυμάστε ότι στην αρχή των μνημονίων ζούσαμε τα επεισόδια, πόσα είναι, πόσο είναι το κράτο. Είχαμε δύο επεισόδια. Το ένα είναι πόσο είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και το άλλο πόσε είναι οι δομέ του κράτου. Και ε, θυμάμαι τότε τον τότε αντιπρόεδρο, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίο προσπαθούσε, αυτό είχε πάρει πρώτο αυτή την εντολή, να μετρήσει πόσα είναι. Ε, ε, και θυμάμαι λοιπόν τότε που έστειλε επιστολέ στον τύπο, λέγοντα ότι απευθύνθηκα σε 17 υπουργού και μου απάντησαν ότι αυτά είναι. Και προσέξτε, αυτά. Που έδινε τότε ω υπεύθυνο ήταν περίπου 400 κομμάτια, να το πω έτσι. Μετά από από 1,5 χρόνο είχαμε μετρήσει 1300 κομμάτια, για να καταλάβετε την απόσταση, δηλαδή ότι εδώ μα λείπουν βασικά ε, ε, στοιχεία, προκειμένου να τεκμηριώσουμε το πρόβλημα και την έκταση του προβλήματο. Από τα 400 στα 1.300 έχουμε μεγάλη διαφορά. Ε, εκεί λοιπόν θα δείτε ότι. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο κρατούσε για τον εαυτό του το πολιτικό σύστημα και το κρατάει ακόμα, είναι ένα φίλδιν μίγδιν πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσε να το ξεφορτωθεί. Θα μπορούσε να το ξεφορτωθεί. Θα μπορούσε να το ξεφορτωθεί, θα μπορούσε να το ξεφορτωθεί ναι. Θα μπορούσε, θα μπορούσε ή να το χωρίσει σε άλλα επίπεδα, ή απλώ να το σβήσει, να το καταργήσει, να πει αυτά δεν ισχύουν. Να κάνει δηλαδή μια κωδικοποίηση mm. έτσι, με, με αυτέ τι καινούριε τεχνικές που σας είπα, την ανάλυση των επιπτώσεων. Έτσι, και να πει ότι κοίταξε να δεις από αυτά χρειαζόμαστε αυτά. Θα σου πω κάτι κύριε Γιώργο οι χώρες ε, που ήταν κομμουνιστικές και έπαψαν και ξαφνικά βρέθηκαν, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό, ότι είχαν τεράστιους όγκους κανονιστικών ρυθμίσεων. Γιατί εκεί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν το κάθε τι κτλ. Αυτοί λοιπόν μην μπορώντα να δουν ένα ορατό μέλλον, δηλαδή θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τους νόμους του για 20, 30, 40 χρόνια ακολούθησε κάτι που δεν λέω εγώ να το κάνουμε, αλλά υπάρχει όμως ως πρακτική, δηλαδή μακάρι να ήταν εφικτό, ε, που λεγόταν ε, κανονιστική γκυλοτίνα. Έτσι. Regulatory Guillotine. Guillotine σημαίνει ότι είπα όλοι οι νόμοι οι οποίοι είναι πριν το 70 θα τους καθαρίσω, θα τους σκοτώσω όλους, θα τους φάξω, θα τους καταργήσω, αφήνοντας ένα-δυο μήνες, ας πούμε, μια περίοδο διαβούλευση, αν είναι κάποιος που έχει μια ανοιχτή υπόθεση με κάποιον από αυτούς, και να πει, ναι, εντάξει, αυτόν θα τον κρατήσω, θα τον σώσω. Και του αντικατέστησαν τα... με καινούριου. Σωστά, ναι, 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 και του αντικατέστησαν με ναι. καινούριου τίποτα. Το ναι. αφήνει το πεδίο. Δεν είναι υποχρεωτικό να ρυθμίσει αυτό που σα είπα για το κόκκινο κρεμμύδι. Απλά εκεί είχαν αυτή την ευκαιρία, τη μοναδική ιστορική ευκαιρία, στι Εστονίε, Λιθουανίε και ναι, που άλλαξαν ναι. πολιτικό σύστημα και χρειάστηκε είχαν την ευκαιρία να πάνε από το πριν στο μετά. Εμεί δεν είχαμε 200 χρόνια τέτοια μετάβαση πρακτικά. Ναι. Έχουμε φτιάξει, έχουμε συσσωρεύσει όλε αυτέ τι λειτουργίες που περιγράφεται εδώ και 200 χρόνια σε μια κρατική δομή η οποία υπάρχει. Και καθώ μου το περιγράφεται, τώρα πρέπει να σα πω, ομολογώ ότι μου φαίνεται εντελώ αδύνατο να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε, θα συμφωνούσα μαζί σα ότι είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο εάν δεν είχα ε, την εμπειρία αλλά και τη γνώση ε, μεγάλων μεταρρυθμίσεων που το αλλάζουν άρα λοιπόν να πάμε σε αυτό yeah. θα σας πω λοιπόν ότι αλλάζει και αλλάζει. Όχι με σας... τη μέθοδο των ανατολικών χωρών, oh, προφανώ. <laughs> δεν μπορούμε να <laughs> την Όχι, okay, okay. okay, βέβαια, για να προσέξετε, εφάρμοσαν όχι μόνο αυτέ οι χώρε. Υπάρχει και άλλη μέθοδο γκίλωτιν. εφάρμοσαν και Σουηδοί κάποια στιγμή. Έτσι. Που, που, είναι διαφορετικό πράγμα. Για κάθε καινούριο νόμο που περνιέται, πρέπει να καταργηθούν δύο-τρει συγκεκριμένο νόμο. Γι' αυτό όμω προποθέτει αυτό το one in, one out. Ναι, αυτά τα μοντέλα τα οποία εφαρμόστηκαν κυρίως σε αγγλοσαξονικές χώρες ε, προϋποθέτουν ότι έχεις πολύ καλές βάσεις δεδομένων οπότε έχει έχεις μαζέψει δεδομένα και σκεφτείτε ότι... Εμείς η... τώρα δεν έχουμε καλή κωδικοποίηση όλου του νομοθετικού μας πλαισίου. Όχι βέβαια. Όχι, δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε και θα σα έλεγα ότι ε, πα, πάσχουμε σε αυτό πολύ. Ακόμα στο φιλότιμο εξαρτιόμαστε. Ναι. Ε, κοιτάξτε, πρέπει 2003. να συνδεθούν τρία πράγματα μαζί το οποίο είναι δύσκολο, ε, δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο, έτσι, και θα σας πω τώρα μια και ήρθε αυτή η κουβέντα, εγώ ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχω δει ήταν μια κωδικοποίηση την οποία ε, είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο, ο πρώην ε, Υπουργός δικαιοσύνη ε, και μετά Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ε, σε μια μεγάλη ομάδα η οποία είχε φτιαχτεί πριν τη δικτατορία προσπαθώντα να ξεκαθαρίσει όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο ερχόταν από το Βυζάντιο, από τον Αρμενόπλο μέχρι εν πάση περιπτώσει στις μέρες εκείνες και εκεί ήταν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα το οποίο δυστυχώ το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί έτσι. αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα ε, που σημαίνει ότι γίνεται, δηλαδή τι γίνεται πρέπει να ξεκαθαρίσει τον τρόπο που νομοθετεί η Βουλή ένα, αυτό που τα εφαρμόζει, τι σχέση θα έχει με εκείνον που θέτει του κανόνε, τι εισρωέ θα του δίνει και τι θα παίρνει από αυτόν. Και τρίτον, εκείνον που τα ελέγχει, δηλαδή τη δικαστική εξουσία. Δεν μπορεί εγώ να νομοθετώ σήμερα και να λέω ότι κοίταξε τα πράγματα θα γίνουν έτσι και μετά να έρχομαι εγώ ο οποίος είμαι εφαρμοστή και να λέω μα αυτό δεν γίνεται ή θα το εφαρμόσω κατά τον τρόπο που καταλαβαίνω και να έρχεται ο, τρίπος, ο τρίτος και να λέει όλα αυτά είναι παράνομα επομένως πάμε πάλι από την αρχή γιατί καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση αυτή η διάκριση των εξουσιών που δεν σημαίνει, σημαίνει λειτουργική διάκριση δεν σημαίνει ότι στο πεδίο λειτουργούμε διαφορετικά ίσα ίσα θα πρέπει ο ένας να συνεργάζεται με τον άλλον ε, Αυτό ε, χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα να γίνει γιατί πρέπει να αποκατασταθούν πράγματα τα οποία ε, ε, είναι ακόμα διασαλευμένα Εδώ περνάνε ακόμα νόμοι που έχουν μέσα άσχετης διατάξεις πράγμα που είναι παράνομο από το Σύνταγμα το αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ε, εδώ έχουμε προβλήματα τέτοιου τύπου, τα οποία υποκρύπτουν συνήθως πολιτικές σκοπιμότητες ή αβελτηρίες του συστήματος. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη πολλές φορές να γίνει αυτό. Ε, θα μου πείτε, μα γίνεται με τρόπο που είναι παράνομος και καταχρηστικός κτλ. ναι, γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Και ε, αυτό, προσέξτε, μας οδηγεί στο, σε, σε ένα κομφούζιο στο οποίο στην τελική μπορεί να πει κανεί, μα δεν αλλάζει, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τόσα χρόνια είναι το ίδιο. Αλλάζει λοιπόν, κοιτάξτε όμως πώς αλλάζει. πώς αλλάζει. Αλλάζει πρώτον με ένα σχέδιο που είναι καλά μελετημένο να μην έχει λάθη. Αυτό είναι το πρώτο. Για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει καταγράψει στο πεδίο πολύ συστηματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μας αδυναμία. Δηλαδή εμείς είμαστε πολύ εύκολοι να παραγγείλουμε σε διάφορους μελετέ Έλληνες ξένους πες μας τι συμβαίνει εδώ. Δύσκολα να έχεις δεδομένα, πολύ δύσκολα πρέπει να μπει μέσα στο μηχανισμό προκειμένου να τα δεις τα δεδομένα. Ε, συνήθως Συνήθω αυτό δεν γίνεται, οπότε ε, είναι ένα copy-paste πολλέ φορέ οι ιδέε που έρχονται από άλλε χώρε πάνε να τι δεν εφαρμόζονται και πάει τέλειω. Άρα, να ξέρει καλά τι συμβαίνει. Αυτό είναι το πρώτο και να κάνει ένα σχέδιο το οποίο να α, έχει εχέγγυα εφαρμοστικότητα. Δηλαδή, πώ θα το κάνει, πότε θα το κάνει και ούτω καθεξής. Έτσι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι κανένα σχέδιο δεν θα πετύχει, μα κανένα, ποτέ, εάν δεν πάρεις μαζί σου την πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Έτσι. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι ότι θα πρέπει να επιμείνεις να συνεχίσει αυτό να εφαρμόζεται, οπότε εδώ πάμε τώρα στα δύσκολα. Δεν μπορεί να επιμείνει ω πρόσωπο γιατί αν είσαι υπουργό ή υπουργό ενό κόμματο. Άρα εδώ είναι το θέμα τη διακομματική συνεργασία. Μέχρι τώρα, ποιο είναι το υποκείμενο τη όλη προσπάθεια, Ποιο είσαι εσύ, τα κάνεις όλα αυτά. Εσύ που τα κάνει αυτά είσαι ο τολμηρό μεταρρυθμιστή. Ο οποίο. Πρωθυπουργό, Έχει σου, έχεις βασικά, αποφασίσει είναι. ο υπουργό. Έχει αποφασίσει λοιπόν να γραφτεί το όνομά σου ει δέλτους τη ιστορία και δεν σε ενδιαφέρει περαιτέρω. Γιατί τώρα το, το λέω αστευόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πολιτικό κόστο το οποίο συνήθω λειτουργεί αποτρεπτικά για του περισσότερου πολιτικού. Οι οποίοι κατά λοιπά, εγώ στα τόσα χρόνια μπορώ να σας πω ότι έχουν και τι ικανότητε και τι γνώσει οι περισσότεροι, έτσι, αλλά οροδούν πρώτο πολιτικό κόστο και σταματάνε οι προσπάθειε. Αυτό το πολιτικό κόστο είναι πολύ βαρύ. Οπότε φτάνουμε μέχρι το τρίτο στάδιο. Σε όλα αυτά τα στάδια θα υπάρχουν αντιδράσει. Ναι, και αντιδρούν ναι. ποιοι. Υπάρχουν αντιδράσει από την αρχή μέχρι το τέλο. Εμεί έχουμε αντιδράσει και στην περίοδο τη καταγραφή, δηλαδή δεν έχουμε αξιόπιστου μηχανισμού πλην ελαχίστων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να πούμε ναι, ένα και ένα κάνει δύο, να συμφωνήσουμε στα, στα προφανή. Υπάρχει όμω κανένα που διαφωνεί με το να γίνει η καταγραφή. Όχι. Όχι, όχι, εκεί όχι. δεν έχουμε λοιπόν αντιδράσει. Όχι όχι, 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 όχι. Αν βρεθεί όχι, ο τρόπο, μπορεί να γίνει. Αν βρεθεί ο τρόπο, μπορεί να γίνει να έχει μια συστηματική καταγραφή. Αυτή την καταγραφή να την επικοινωνήσει. Θα σα έλεγα ότι εδώ χρειάζεται ένα ικανό διάστημα προκειμένου να μπορέσει να το επικοινωνήσει. Αυτά που ακούμε πολλέ φορέ για. 100 μέρε ή για τρει μήνε κτλ. που είναι κρίσιμα στην αρχή μια κυβέρνηση. Να είναι αλήθεια. Αλλά γιατί είναι αλήθεια, Γιατί πρέπει να επικοινωνηθεί αυτό που έχει εσύ με τον κόσμο και να πάρει τη συνένεσή του. Δεν είναι απλώ να το, το πει. Είναι να έχει και μηχανισμού διαβούλευση που να σου έρχεται το feedback, να σου έρχεται από την άλλη μεριά, τη λέει ο άλλο. Και μετά αυτό που πρέπει να κάνει, εδώ, όπα, stop, άνω τελεία, είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα διακομματικές συνενέσεις, δεν θα φτιάξει ποτέ η δημόσια διοίκηση εάν προχωράμε του τρόπο προχωράμε. Θα σας το πω ως α, α, αλλιώς. Για να μπορέσουμε εμείς στην Ελλάδα να κάνουμε αξιοκρατικές, αντικειμενικές, άντε όχι αξιοκρατικές, κρίσεις προϊσταμένων, δηλαδή ποιος θα είναι το πρωματάρις διευθυντής, γενικός διευθυντής και να περνάει αυτό μέσα από μια διαδικασία που έχει αιχέγγια αντικειμενικότητα, εμεί κάναμε εν συνόλο 20 χρόνια, κύριε Γιώργα Κόπλα. 20 χρόνια φτιάχνει ο ένα λίγο, έρχεται ο άλλο λίγο, το διορθώνει, περνάει στα μουλοχτά κάτι, φεύγει κτλ. Γιατί όλο αυτό, Διότι πρέπει στο κεντρικό επίπεδο του φαίνεστε. Ε, να φαίνεται ότι τσακωνόμαστε να φαίνεται ότι εγώ έχω αυτή την άποψη και εσύ έχει αυτή την άποψη. Αν δείτε τα προγράμματα στο του. Παρόλο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει διαφωνία περίπου. Δεν αυτών. υπάρχει καμία απολύτω. Ούτε σε επίπεδο διακήρυξεων και θα σα έλεγα ούτε και σε επίπεδο εφαρμογών. Και εγώ τώρα μπορώ να το πω γιατί δεν, δεν είμαι κάπου που θα μου ζητήσει κάποιο τα ρέστα. Αλλά εάν ήμουν εν ενεργεία πολιτικό, ναι, θα μου τα ζήταγε κάποιο. Θα μου λέγε γιατί το λε αυτό, εμεί κάναμε ή δεν πρέπει να το λε αυτό. Εγώ όμω σα καταθέτω εδώ με τα λόγου γνώση. Ότι αυτά τα κομμάτια, αυτά τα bits and pieces, α, δηλαδή λίγο ένα, λίγο άλλο, λίγο παρά άλλο, λίγο που θα πάει κάτι στραβά, θα το διορθώσει, αλλά στην τελική, μετά από 20 χρόνια, θεωρείται αυτονόητο ότι αν είναι να κρυθεί γενικό διευθυντή, υπηρεσιακό γραμματέα, ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένα βαθμό τη δημόσια διοίκηση, αυτό γίνεται μέσω μια ανεξάρτητη αρχή και μέσω μια διαδικασία. Αλλά το ερώτημα είναι το εξή, αν παίρνει δύο δεκαετίε για να κάνει ένα σχετικά απλό πράγμα. Γιατί δεν υπήρχε διαφωνία ούτε ω προ του βαθμού που πρέπει να περάσει κανεί, ούτε ω προ την επάρκεια που πρέπει να διαθέτει. Φαντώ, Συμφωνούσαμε. Για αυτού του βαθμού ούτε από την. Ή υπηρεσιακά υπήρχαν διαφωνίε. Δεν υπήρχε. Το κλαδικό, ο ο κλαδικό φορέα δεν είχε αντιδράσει πάνω σε αυτό. Σωστά. σα ίσα. Είχε... ίσα υπήρχε... Το αντίθετο θα σα έλεγα ότι κοιτάξτε τώρα, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε τέτοιε δυσκολίε. Έτσι. Και επιπλέον, ξέρετε ότι ε, υπάρχει μια σημαντική δύναμη αδράνεια. Δηλαδή, δεν είναι ότι έφτιαξα εγώ μια μεταρρύθμιση και μετά πήρα τα κλειδιά και έφυγα και τέλειωσα. Το ΑΣΕΠ, το οποίο συζητάμε, είναι ίσω η μεγαλύτερη έτσι, από τι μεταρρυθμίσει, αυτέ μεγάλες μεγάλε που έχουμε κάνει, τι οριζόντιε που έχουμε κάνει πολύ λίγε εμεί στην Ελλάδα, ενώ άλλε χώρε πολύ περισσότερε. Αυτό ο βασικό νόμο. Εγώ δεν λέω να μην τροποποιηθεί, είναι λογικό στα τόσα χρόνια να μην τροποποιηθεί. Ναι, αλλά να τροποποιηθεί 320 φορέ είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έτσι. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι yeah. γίνεται yeah. μια yeah. συστηματική yeah. προσπάθεια υπονόμευση, ακύρωση των μεταρρυθμίσεων. Yeah. Άρα πρέπει να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι στατικά. Δηλαδή, όπω από τη μία μεριά λε να διαμορφωθεί μια δυναμική μεταρρυθμιστική μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνίας και των επιπέδων διοίκηση για να πάμε να τα αλλάξουμε, πρέπει να ξέρεις ότι λειτουργεί και η αντίρροπη μεριά, η αντίρροπη δυναμική που λέει ότι δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Μια χαρά είναι έτσι, γιατί, γιατί, έτσι, γιατί η ατυπικότητα, τον λέω τώρα επιστημονικά, οι ατυπικότητε στην ελληνική δημόσια διοίκηση είναι πολύ ψηλέ. Τι σημαίνει αυτό, ότι πέρα από αυτά που λέει ο νόμος τι πρέπει να γίνει, Πάρτε ένα παράδειγμα, υπαλλικό κώδικα. Τι περιγράφει ο υπαλλικό κώδικα, Α πούμε, πάρτε ένα κομμάτι του κώδικα που λέει πειθαρχικό δίκαιο. Εκεί θα δείτε λοιπόν ένα κατεβατό διατάξεων που περιγράφουν διάφορα πράγματα από μια πειθαρχική διαδικασία. Θα μου πείτε, εφαρμόζεται αυτό στην πράξη τώρα που μιλάμε. Θα σα πω λοιπόν, Ναι, και όχι με την έννοια ότι θα εφαρμοστεί αν προκύψει και αποκαλυφθεί ένα πρόβλημα. Όμως αυτό που συμβαίνει στο day, στην καθημερινότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι οι άρρητοι, οι υπόρρητοι κώδικες που έχουν τεθεί μεταξύ του. Έτσι. Τα άτυπα άτυπη, άτυπη, άτυπη κανόνε που υπάρχουν οι σε όλη τη ζωή Αυτοί οι άτυποι κανόνε όμω, πολλέ φορέ συγκρούονται σε εμά με του τυπικού κανόνε. Οπότε, κανονικά πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά σου και το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει όταν είσαι καινούριο σε μια δουλειά. Ε, πρέπει να είναι, κοίταξε να δεις τις ώρες που θα είσαι εδώ θα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Εδώ όμως, να ένας από τους άτυπους κανόνες που μαθαίνει την πρώτη μέρα που πας στη δουλειά σου, είναι, αυτό το, είναι παλιότερο, αλλά έχει πλάκα γι' αυτό το λέω έτσι, σαν παράδειγμα, ε, διαπαιδαγωγήθηκαν χρόνια ολόκληρα, πολύ δημόσιοι πάλι με αυτό, σε ρωτάει την πρώτη μέρα που πας στη δουλειά, αν έχει δεύτερο σακάκι και εσύ επειδή δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ναι, ναι, έχω. Οπότε σου λέει φεύγοντα, άφησε αυτό εδώ, κρέμασε το. Και όποιο μπαίνει, σήκω φύγε. Πήγαινε να κάνει τι δουλειέ σου, πήγαινε να πιέσει καφέ, πήγαινε να κάνει τι θε. Και όποιο ρωτάει, θα λέω: Να, εδώ είναι, ρε παιδί μου, είναι και το σακάκι του εδώ. Αυτό ήταν ένα αθώο, είναι ένα αθώο παράδειγμα, το οποίο δείχνει όμω και τη δύναμη αυτών τη υποκουλτούρα, αν θέλετε, τη διοικητική, την οποία εμεί πάρα πολύ συχνά την παρακάμπτουμε. Έτσι ή την παραβιάζουμε και προσπαθούμε με τυπικού όρου να λύσουμε διάφορα πράγματα. Έτσι. Εγώ δεν θέλω τώρα να μπω σε τρέχουσες ιστορίε, τα τέμπη κτλ. Αλλά εκεί βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνθέτουν αυτή την αλυσίδα τη διοικητική με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάτι του συνδέει πέρα από τους τυπικού κανόνες. Ένα πράγμα που θα ήθελα να, ναι, να εξηγήσουμε πέρα από το πλέγμα αυτό της λειτουργίας που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα είναι οι συνέπειε. Γιατί έχει υπολογιστεί ότι η γραφειοκρατία γενικότερα και όλες οι λειτουργίες που υπάρχουν σε όλα τα συστήματα δημόσιας διοίκησης στον κόσμο έχουν ένα κόστο. <στον> το οποίο μεταφράζεται σε, πραγματικ... σε... σε ευρώ στην πραγματική οικονομία. <στον> στην πραγματική οικονομία, έτσι ακριβώ. <στον> <το έπατε>, εξηγήσουμε... <στον> στο <προϋπολογισμό. στον> <στον> να το εξηγήσουμε λίγο. Τι σημαίνει αυτά τα διοικητικά βάρη, τα επωνομαζόμενα. Ναι, ναι, Κοιτάξτε όταν uh, πας πα να πάρει ένα χαρτί γιατί ήσουν άρρωστο και δεν πήγε στη δουλειά, ε, θα πρέπει να υπολογίσει κάποιο ε, πόσε φορέ θα πάω για να το πάρω το χαρτί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι με το, με το, το πήγα, πήγα εκεί και είπα θέλω αυτό, κάποιο είναι εκεί έτοιμο να μου το δώσει. Έτσι. Ε, δεύτερον, αν αυτό το χαρτί ε, που θα πρέπει να το πάω κάπου αλλού, ε, πόση ώρα, πόσες φορές θα πρέπει να κάνω καπαλού, αν θα τους κάνει, αν δεν θα τους κάνει, αν θα πρέπει να ξαναγυρίσουν κτλ. κτλ. Αυτό λοιπόν υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο ε, πόσες ώρες θα μου φάει έτσι, και τι σημαίνει αυτό αν το υπολόγιζα εν πάση περιπτώσει, ε, με ένα κόστος οριέο της εργασίας που εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να κάνω. Ε, για την Ελλάδα έχει βγει ότι είναι πολύ ψηλό αυτό το ποσό ε, και δεν μπορεί να μην είναι, έτσι, γιατί από την άλλη τη μεριά εμείς έχουμε, ε, ξανά μανά α, έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία αλλά έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία και περίπλοκες διαδικασίες οι οποίες περίπλοκες διαδικασίες οφείλονται στο ότι έχουμε ένα διοικητικό προσωπικό το οποίο ε, αισθάνεται ανασφάλεια μπροστά στον κικαιώνα των διατάξεων και προσπαθεί κατ' ελάχιστον να ρυθμίσει τα πράγματα. Έτσι, οπότε αφήνει ένα πολύ μεγάλο πεδίο διακριτική ευχέρεια που μπορεί να έρθει μετά να σου ζητάει και κάτι άλλο, να το έτσι. Και έχουμε και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ρυθμίζει ε, εμπολίε απερίσκεπτα, ε, προσπαθώντα κάθε φορά με τη λογική να κλείσει μια τρύπα. Αυτό το πράγμα που σα λέω σου απαγορεύει να έχει στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή να έχει ένα πλάνο που πα ή μετατρέπει το πλάνο σε καρικατούρα προσέξτε τώρα, γιατί εμεί, αν με ρωτάτε στα χαρτιά, αν έχουμε υιοθετήσει μεθόδου και τεχνικέ που θα μα επέτρεπαν να μειώσουμε τα διοικητικά βάρη, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, να εξυπηρετείται καλύτερο ο πολίτη, να ενσωματώσουμε τι τεχνολογίε, όλο αυτό. Θα σα έλεγα, μα το έχουμε ήδη. Το έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε ρυθμίσει. Εμεί τον πρώτο νόμο που έθετε στη στοχοθεσία σαν απαραίτητη ενέργεια στη διοικητική δράση, δηλαδή σου έλεγε βάλε στόχου, εξειδίκευσέ του και στη συνέχεια βάλε και δείκτε να μετρά το αποτέλεσμα, τι έπιασε από αυτό, είναι πριν από 20 χρόνια, 2004. 32-30. Νόμο που τέθηκε από την Ελληνική Βουλή χωρί μνημόνια, χωρί τρόικε. Αλλά προσέξτε. <laughs> κατά την εφαρμογή του γελάω γιατί πραγματικά μόνο μπορεί να βάλει τα γέλια. Αφού έγινε η συζήτηση και υπήρξαν σφοδρέ αντιδράσει, τι είναι αυτό και πώ θα εφαρμοστεί, αντιλαμβάνεστε, πελατοκράτε δεν υπάρχουν, κύριε Γεωργιακόπουλε, μόνο στο κόμμα που κυβερνάει στην αντιπολίτευση. Έχουν όλα τα κόμματα. Είναι μια τρέχουσα, διάχυτη αντίληψη για το πώ οργανώνεται και λειτουργεί μια πολιτεία. Έτσι. Άρα, δεν με, με ενδιαφέρει αν είναι πράσινη κόκκινη μπλε πελατοκράτε. Με ενδιαφέρει ο ρόλο του μέσα στη συγκεκριμένη διαδικασία του εξυγχρονισμού. Επίσης. Ε, και λοιπόν ετέθη η καταπληκτική διάταξη, ήταν ένα κόμμα εν πάση περιπτώσει που μπήκε, ότι ναι, ισχύει το σύστημα τη τοχοθεσία, αλλά εθελοντικά. Ναι, θέλετε... Καταπληκτικό. Το... <laughs> καταπληκτικό. <laughs> καταπληκτικό. Αριστούργημα. Αυτό σα το λέω, το όποιο θέλει το εφαρμόζει. Ε, γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι το εφάρμοσαν όμω και πήγε μια χαρά. Ε, και άλλοι οι οποίοι είναι ακόμα πιο προωθημένοι. Έτσι αποφάσισαν από μόνοι τους να κάνουν διάφορα πράγματα για να προστατεύσουν ας πούμε, τον τόπο τους. Έτσι. Ε, ξέρω εγώ, να, ο σύνδεσμο, για παράδειγμα που προστατεύει τον ημιτό. Λέω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς τους δημάρχους που είπαν ότι αυτό το βουνό ε, είναι πηγή ζωής για όλους έφτιαξαν ένα σύνδεσμο ο οποίος κάνει αρκετά πρωτοποριακά πράγματα. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες ούτε κάνω καμία διαφήμιση. Αλλά υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που είναι αντιπαραδείγματα σε ένα τρέχον κυρίαρχο παράδειγμα το οποίο λέει: Όχι, μην κάνει, μην κάνει γιατί θα το βρει μπροστά σου. Τώρα, αν με ρωτάτε τι φταίει, δηλαδή στα χαρτιά τα έχουμε όλα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή, δηλαδή δεν τα κάνουμε καλά εκεί, και έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο να αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Γιατί πες ότι τα έκανε, πρέπει να δεις όμως αν τα έκανε καλά, στραβά και τι πρέπει να αλλάξει. Το τελευταίο είναι συνδεδεμένο μάλιστα με, με ιδεολειψίες συγκεκριμένες όπου ουσιαστικά χάνεις τη μεγάλη ευκαιρία να μπορείς να διορθώνεις τα λάθη σου αν και άτυπα αυτό γίνεται. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια μονάδα μεταξύ τους υπάρχει ένας άρρητος κανόνας πώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά ποιος είναι καλό, ποιος είναι καλύτερος. Επειδή όμως αυτό τυπικά δεν αναγνωρίζεται αν εσεί είστε επιμελητή σε ένα κρατικό νοσοκομείο και κάνετε υποδειγματικά τη δουλειά σα, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά θα προαχθείτε, ούτε ντε και καλά ο μισθό σα θα ανέβει παραπάνω. Για να πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα σε σχέση με το αλουνό, ο οποίο λουφάρει, <ελουφάρει> κρύβεται και να. <ελουφάρει> Μπράβο, με το σακάκι. Εσεί λοιπόν θα φύγετε. Ναι. Και εδώ πάμε τώρα στα, στα θα δύσκολα. Θα, θα φύγετε, θα ναι. πάτε στο ιδιωτικό τομέα, θα πάτε στο Βέλγιο, θα πάτε στη Γερμανία που για την ίδια δουλειά θα σα πάει στο σπίτι σα και αν σα καλέσουν να πάτε στην εφημερία που έχει το νοσοκομείο. Πάντω θα πάρετε πολλαπλάσια χρήματα και οι προποθέσει θα είναι καλύτερε. Ξανά λοιπόν η ερώτηση. Γιατί σε εμά δεν γίνεται αυτό, νομίζω ότι πρώτον λείπει το συνεκτικό σχέδιο εφαρμογή, ξαναλέω. Όχι το σχέδιο των προτάσεων, Έχουμε πήξει στην κυριολεξία από αυτά. Θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση έχει κατά κάποιο τρόπο μια ε, υποχρέωση, χωρίς να είναι πουθενά γραμμένη, άτυπη, να παρουσιάζει ένα σχέδιο αλλαγών. Mm. Και μάλιστα ε, τώρα τελευταία έχουμε και συνθήματα. Ας πούμε την επανίδρυση του κράτους. Και... Ε, ε, εμείς βεβαίω έχουμε και μια φοβερή ικανότητα να ε, γελιοποιούμε ή να, να, να μετατρέπουμε τα συνθήματα σε φτράπελα πράγματα. Το οποίο επίση είναι κακό, γιατί χάνουμε την ουσία αυτό των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, και την εμπιστοσύνη που λέγαμε. Δεν το πιέμε, ναι. Mm. Την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, για να το κάνει, λοιπόν, αυτό να γίνει, δηλαδή οι διοικητικέ μεταρρυθμίσει, τι είναι, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Προσέξτε κάτι που ε, ε, νομίζω ότι είναι σοβαρό. Εάν σε τρομάζει η περιπλοκότητα του προβλήματο και πει δεν πειράζει, το παρακάμψω, θα κάνω κάτι άλλο, θα το βρει μπροστά σου δεν γίνεται να φύγει από τα προβλήματα. Έτσι. Εάν δηλαδή εσείς είστε μια μονάδα που μου κάνετε ένα καταπληκτικό σχέδιο δράση, δείτε το σχέδιο δράση του Υπουργείου Μεταφορών του 22. Έτσι. Μια χαρά σχέδιο δράση είναι. Τι του έχει ξεφύγει και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και είχαμε ένα δυστύχημα. Ε, αυτό θα πρέπει να διερωτηθεί κανείς που για τους επαΐοντες αυτά είναι γνωστά πράγματα. Δηλαδή Ανάμεσα σε αυτόν που σχεδιάζει και ανάμεσα σε αυτόν που υλοποιεί υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, κάτι το οποίο τον εμποδίζει να πάει από τη μια μεριά στην άλλη. Έτσι, τόσο μεγάλο. Κάτι είναι. λείπει εκεί πέρα. Κάτι... Εκεί κάτι λείπει, τι λοιπόν. Τι λείπει, λοιπόν. Αυτό που λείπει, λοιπόν, είναι οι διάβλοι που θα πηγαίνουν και θα φέρνουν, να το πω έτσι, τα μηνύματα και τι προτάσει. Άρα, προ δύο κατευθύνσει είναι η διοικητική ιεραρχία από τη μια μεριά στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να είναι ικανή και άξια να κάνει αυτή τη δουλειά δηλαδή να μπορεί να μεταφράζει σε πολιτικούς όρους για να μπορεί να καταλάβει ο πολιτικός προϊστάμενος τι του λέει και από την άλλη μεριά ο πολιτικός ο οποίος πρέπει να ξέρει αρκετά πράγματα και να μπει μέσα στο πεδίο που υποτίθεται ότι γνωρίζει για να αναλάβει την ευθύνη Άρα δεν λείπουν άνθρωποι, δεν λείπουν ρόλοι Λείπει η επικοινωνία ανάμεσα στους υπάρχοντες διοικητικούς και πολιτικούς. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και θα σας έλεγα ότι εγώ δεν θα ξόδευα ούτε μία ώρα για να φέρω ή τους λεγόμενους κατάλληλους ανθρώπους, είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά. Όχι. Με αυτούς τους πολιτικούς, τώρα ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά εγώ το πιστεύω, γιατί έχω και τη βιωματική γνώση αυτού που σας λέω, με αυτούς τους πολιτικούς και με αυτούς τους συγκεκριμένους υπαλλήλου και με αυτούς τους συγκεκριμένους πολίτες, μπορεί να κάνετε όλα αυτά τα περίπλοκα και δύσκολα πράγματα τα οποία επί σειρά δεκαετιών αναβάλλονται ή δεν γίνονται. Ο καταλήτης ποιος είναι λοιπόν το... σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, είναι, τώρα, ο, ο είναι όλα, τώρα. πάλι το ίδιο, είναι αυτή η περίφημη εμπιστοσύνη την οποία όμως να δούμε πώς χτίζεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κουλτούρα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα παράδειγμα. Πρώτο χαρτί που πρέπει να βγει από τα ΚΕΠ, τα ΚΕΠ ήταν μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως το ΑΣΕΠ, Όπου όμω τώρα, εδώ είμαστε σε πιλωτικό στάδιο, πιλωτική φάση. Έχει ετοιμαστεί μια εφαρμογούλα με τα σημερινά δεδομένα, ήταν εφαρμογούλα. Έτσι, όπου κάτι... Στα, είχα... στα νησιά, έτσι, στα νησιά του Αιγαίου. Ναι, ναι είναι στα νησιά. Ε, το νησί είναι η Σέρφου, το λέω γιατί έχει πολλαπλώ υποθεί αυτό πολλέ φορέ. Λοιπόν, και εκεί είναι εκπαιδευμένο ένα άνθρωπο που είναι ντόπιο. Να μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Όταν θα έρθει κάποιο και θα ζητήσει ένα από αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία είχαν σχεδιαστεί τότε να δίνονται ψηφιακά, θα μπορεί να το δώσει χρησιμοποιητικά. που ήταν λίγα, έτσι, τα συνάρτησα. ή 10 ναι, χαρτιά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί βέβαια, προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι έπεσε μέσα ο σχεδιασμό. Έτσι, δεν αστόχησε δηλαδή. Και εδώ ήταν η εμπειρία και το know-how των ανθρώπων που το κάνανε κτλ. Λοιπόν, ε, έρχεται ο πρώτο πελάτη ε, που έχει μάθει μέσα από ποιο σύστημα θα μου πείτε επικοινωνία στόμαθε, ε, από το καφενείο του χωριού το μάθε έτσι που συζητάγανε εδώ είναι κάτι τύποι οι οποίοι μας είπαν ότι μπορεί να μας δώσουν διάφορα χαρτιά τα οποία χρειαζόμαστε για να κάνουμε τους δουλειά μας λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θέλει να παντρευτεί είναι η μέρα τρίτη εν πάση περιπτώσει αυτός θέλει την Κυριακή να παντρευτεί ε, Όμω πρέπει να φύγει γιατί τότε ζητούσαν ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό. Δεν ξέρω αν το ζητάνε και τώρα. Ε, νομίζω όχι. Το οποίο λεγόταν πιστοποιητικό αγαμία, δηλαδή όταν έχει ξαναπαντρευτεί. Ναι, ναι. Επομένω λοιπόν αυτό για να πάρει το χαρτί αυτό έπρεπε να πάει στο κοντινότερο νησί που ήταν η Σύρο. Mm. Αλλά τη έρηφο τη Σύρο έπρεπε να έρθει στον Πειραιά για να αλλάξει καράβι να πάει. Και σκεπτόμενο ότι αν δεν του βρει και αν και αν και τα λοιπά, θα καθυστερήσει και θα ξοδευτεί κιόλα. Ή αν έχει απογορευτικό, αν έχει πάω σε αυτού εδώ να του ρωτήσω. Εμφανίζεται λοιπόν ο τύπο και μα λέει: Θέλω αυτό. Ο οποίο είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος ένα φυσιολογικό άνθρωπο που ζει σε ένα έτσι. Δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμια και διδακτορικά και τένα. Λοιπόν, ε, και τύχει αγαθή, ναι, το έχουμε πάρτο, γεια σου. Από εδώ και πέρα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Πρώτον, Παίρνει το χαρτί, το διπλώνει, λοιπόν, το βάζει στην τσέπη και φεύγει. Αυτό δημιουργεί σε εμά την εντύπωση, εδώ πρώτη κρίση εμπιστοσύνη. Δηλαδή τώρα τι έγινε, Δεν, δεν του αρέσει, δεν το θέλει, δεν έπρεπε να μα πει κάτι. Ερώτημα. Όταν επιστρέφει αυτό μετά από λίγο, επιστρέφει με δύο μαζί, εκ των οποίων ο ένα είναι ο παπά, ο ντόπιο εκεί τη ενορία, στον οποίο. Δεν του έχει πει ακριβώ τι έχει συμβεί, αλλά έλα μαζί μου να τελειώνουμε να σου δείξω κάτι που θέλω. Λοιπόν, εκεί ε, όταν πάει να εξηγήσει τι συμβαίνει, ε, ο παπά ρωτάει τι είναι εδώ, παιδιά, τι κάνετε κτλ. Αυτό βγάζει το χαρτί που είναι διπλωμένο στην τσέπη του και του λέει Παππούλη, για δε αυτό. Το κοιτάει λοιπόν ο και του λέει Επήγε σύρα, ωραία. Πήγε στη σύρα. Αυτό το θυμάμαι γιατί αυτή την τόπιο λαλιά δεν την ξεχνιέται με τίποτα. Ε, και η απάντηση είναι ότι όχι μου το δόκανε τούτη εδώ παπούλι. Προσέξτε τώρα πού είναι η εμπιστοσύνη, έτσι, πού δεν είναι, πού είναι η επιφυλακτικότητα και ποιος είναι ο καταλυτικός κρίκος σε αυτή την ιστορία. Με παντρεύει παπούλι με αυτό. Το ξαναδιαβάζει ο παπάς και λέει μια χαρά είναι, σε παντρεύω. Αυτό ήταν. Την επόμενη μέρα, προσέξτε, πώς αποκαθίσταται, πόσο εύκολα και πόσο δύσκολα. Είναι όλο το νησί το οποίο, προσέξτε, ζητάει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω να στείλω φάρμακα στη θεία μου και τα λοιπά ή να πάρω τη σύνταξη της γιαγιάς μου. Ε, ε, και ενώ η απαντήσει είναι συνεχώς όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, η κανονιστική προσδοκία, η προσδοκία δηλαδή ότι μπορεί και να γίνει για μένα αφού έγινε για σένα, δεν τους απογοητεύει αλλά περιμένουν και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και μετά από ένα μήνα μα το είδα να γίνεται γιατί ο Κώστας πήρε το χαρτί και το πήρε και πήγε παντρεύτηκε άρα τι θέλει ο κόσμος θέλει λοιπόν να του δείξεις σε συγκεκριμένα πεδία που υπάρχει πρόβλημα και το ξέρει και αυτός είναι μέτοχος του προβλήματος έτσι θέλει να του δείξεις ότι γίνεται αυτό που περιγράφεται είναι ένα χαμηλό πύχη εμπιστοσύνη. Είναι αισιόδοξο το μήνυμα. Και η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται. Και κάποιο μπορεί να επιχειρηματολογήσει τα τελευταία χρόνια με κάποιε τέτοιε μικρέ παρεμβάσει, οι οποίε μπορεί να μην ακούγονται κάτι το τρομερό, και σε μεγάλο πλήθο όμω, έχουν χτίσει την εμπιστοσύνη. Ναι. Σιγά σιγά τη χτίζουν την εμπιστοσύνη, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στη συνέχεια. Ένα ερώτημα. Η τεχνολογία ναι. με κάποιε λύσει που είναι σαν να κόβει το γόριο δεσμό λίγο σε ναι, κάποια πράγματα. Ναι. Μπορεί να μα βοηθήσει να λειτουργήσει λίγο σαν την κοιλωτίνα που είχαν οι ανατολικοευρωπαϊκέ ναι, ναι. χώρε, να επιδείξουμε μερικά στάδια. Ναι, ναι. Για να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα γραφειοκρατία, έτσι κόβοντα το γορίδιο δεσμό. Προσέξτε. Ναι, μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Ε, το ναι μπορεί. Έχει το νόημα ότι ναι μπορεί να λύσει αυτού του επίπεδου τα προβλήματα. Έτσι. Όχι, δεν μπορεί να λύσει τα μείζωνα προβλήματα που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, την περιπλοκότητα που υπάρχει κάτω από τις πολλές διαδικασίες, πώς νομοθετεί η Βουλή, τα πεδία εφαρμογής που είναι δύσκολα και περίπλοκα και δεν τα ξεκαθαρίζεις, το δικαστικό σύστημα. Αυτά χρειάζεται οπωσδήποτε να βάλεις τα χέρια σου μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αν καείς, θα καείς. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να ξεφύγετε. Εάν δείτε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε άλλες χώρες, και εμείς κοιτάμε συνήθως στην Ευρώπη έτσι, παρά τις ουσιώδεις διαφορές που έχουμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, κανένας πολίτης δυτικοευρωπαίος δεν θα σκεφτεί πονηρά όταν εσείς πάτε με ένα κανόνα που δίνει το περίγραμμα των δραστηριοτήτων και πείτε στην αυτοδιοίκηση εξειδικεύστε το. Αν πάτε να το κάνετε εδώ, θα σου πει όχι θέλω εσύ να μου το εξειδικεύσεις. Γιατί... Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά θα δείτε ότι αυτό το οποίο μας διακρίνει είναι ότι εκεί έχουν πετύχει αυτά που έχουν πετύχει μέσα από αλλεπάλληλες, όχι μόνο και ήττες. Μάχες. Δηλαδή, Μάχες. Μάχες. Έχουν γίνει επαναστάσει. Ε, σκεφτείτε το Λούθυρο, σκεφτείτε πράγματα. Ακόμη και η τυπογραφία που ήταν το αντίστοιχο, να πείτε έτσι, η αντίστοιχη κατάκτηση με αυτό που λέμε σήμερα ψηφιακή εποχή, έτσι. Τότε ήταν η τυπογραφία. Κάποιοι εξ αυτού επωφελήθησαν τα μάλα, γιατί... Γιατί θα μου πείτε τι σχέση έχει η υπογραφία με την οργάνωση μιας βιβλιοθήκης. Εμ δεν έχει. Η ικανότητά μου να οργανώνω κάτι σημαίνει ότι ενέταξα και μεγιστοποίησα τα ωφέλη της τεχνολογίας σε σχέση με τον άλλον ο οποίος δεν μπορούσε. Άρα η τεχνολογία είναι παρούσα. Σίγουρα βοηθάει. Σίγουρα μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα κάποιου επίπεδου. Όχι δεν μπορεί να λύσει τα μείζωνα. Φοβάμαι δε ότι θα χάσουν και το παράθυρο ευκαιρία όποιο πιστέψει ότι μπορεί να κάνει bypass αυτό το σύστημα όλο και να πάει κάπου αλλού. Έτσι θα ήθελα κι εγώ να ήταν, αλλά δεν είναι έτσι. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα τεσσάρων, πέντε θα σας έλεγα μεγάλων αυτά που λένε Big Bank reform. δηλαδή αυτές οι οριζόντιες μεταρρυθμίσεις σαν και αυτές που αναφέραμε τώρα, δηλαδή πώς φτιάχτηκαν τα κέπους πώς Ωραία, φτιάχτηκαν τα απαριθμίστε μου μερικές αυτά... από αυτές που πρέπει να γίνουν. Θα έλεγα ότι σε κάθε μία τώρα μερικές που θα σας πω θα σας φανούν μικρές, αλλά είναι πολύ μεγάλες, παρόλο που φαίνονται εύκολες και απλές. Ε, το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα πρέπει να κάνετε είναι στη λήψη των αποφάσεων, δηλαδή στου κανόνε. Από τους κανόνες εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με την πόρτα, αλλά με το παράθυρο. Δηλαδή, ότι μπαίνουν παρέμβλητες διατάξεις από το παράθυρο. Ποιο είναι το παράθυρο, είναι οι τροπολογίες Αυτό πρέπει να κοπεί. Αλλά γι αυτό... αυτό πρέπει να κοπεί με την έννοια που το έχουν κόψει και οι άλλοι. Όχι να εφεύρω εγώ κάτι καινούριο. Πολιτική συνένεση, σκοπή... γι' αυτό όμως <σκοπήρει> υπάρχει ε, μα... από μα... την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, όλοι συμφωνούν να συνεχίσει να υπάρχει. Δυστυχώ. Ποια είναι η κοινωνική δύναμη που θα το απαιτήσει να γίνει αυτό. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Εδώ πρέπει ο καθένα να, να πάρει την ευθύνη του αναλογία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το ότι κουλώνουμε το πρόβλημα εκεί, λέγοντα κάθε φορά ότι όχι, όχι, γιατί όταν εσεί σηκωθείτε, είστε βουλευτή και πείτε Μα είναι προδήλω άσχητη η διάταξη που φέρνετε, δεν κολλάει με το νομοσχέδιο που πάμε να τη βάλουμε. Σα παρακαλώ, βγάλτε τη από εκεί, γιατί είναι αντισυνταγματική. Θα αποφανθεί η Βουλή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε εμεί συνταγματικά δικαστήρια, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Οπότε εδώ, επειδή έχουμε ένα κολοβωμένο σύστημα, το οποίο δεν έχει άλλο μηχανισμό ελέγχου, εκτό από τον ίδιο τον εαυτό, η ευθύνη των πολιτικών κομμάτων είναι τεράστια. Έτσι, και τη αντιπολίτευση, μίζωνο, ελάσσονο, όλοι. Όπω το είπατε, δεν είναι κανένα αναμάρτητο εκεί. Άρα κλείνει αυτό το παράθυρο. Τι χρειάζεται για να το κάνει αυτό, που θα φανεί τόσο λίγο και είναι τόσο μεγάλο. Άλλαξε τον κανονισμό τη Βουλή, μάζεψε τι ιστροπολογίε, σε μία δίλη ημέρα, βάλτε πότε θε, όρισε τι, θε να είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο θα τι συζητά όλε μαζί. Έτσι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν είδα να πάθει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέρευσε επειδή συζητάνε όλε τι τροπολογίε μαζί. Μπορεί να έχει μερικέ δεκάδε τροπολογίε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα, άμα το κλείσει αυτό, βεβαίω και εφάρμοσε όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόσει και δεν είναι απλώ ένα χαρτί που πάει μαζί με άλλα η ανάλυση των επιπτώσεων. Έτσι. Βάλε επιτέλου το χέρι. Να είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να υπάρχει αυτό το, πρέπει το πράγμα υπάρχει, το χαρτί πρέπει, πρέπει να μου πρέπει, δίνει πρέπει, δεδομένα. Ναι. Εκεί το έχω για να ξέρω ε, πόσοι οδηγοί πραγματικοί οδηγούν με πάνω από 60 χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Αν λοιπόν είναι το 98% που πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα, αν εγώ βάλω ένα όριο ταχύτητα που λέει 70, θα το παραβιάζουν όλοι. Άρα μην το κάνει αυτό. Αυτό σου λέει. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που έχει να κάνει με την εφαρμογή, ξεκαθάρισε από αυτόν τον κανόνα που έθεσε πώ θα εφαρμοστεί και από ποιον σε ποιο επίπεδο. Θα το κάνει ο Γεωργακόπουλο που είναι εκεί. Και ό,τι λείπει από αυτό, γιατί ξέρετε στην εφαρμογή ανακύπτουν συνήθω προβλήματα τα οποία δεν τα ξέρει όταν πα να ρυθμίσει. Θα του δώσω αυτού νου τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτή είναι η περίφημη αποκέντρωση. Mm. Αν εγώ σα δώσω τη δυνατότητα να έχετε. Αυτό, παράδειγμα που σα λέω, είναι Δανία. Λοιπόν, τα περιφερειακά νοσοκομεία θα τα διοικούν οι περιφέρειε. Τελεία. Απλό. Πήγαινε να το κάνετε εδώ, να δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι. Έτσι. Γιατί εκεί θα μπλέξετε. Ποιο θα βγάλει τι εφημερίε των γιατρών, αν θα είμαι εγώ, από πού θα πληρώνονται, ποιο θα είναι. Ε, αυτά λοιπόν όλα όμω, τα οποία είναι τα παραφερνάλια ενό πελατειακού συστήματο, αυτό που θα σχεδιάσει τι αλλαγέ και τι μεταρρυθμίσει θα ειναι να ξέρει και συνήθω το ξέρουν ότι αυτό είναι το κόστο που θα πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Έτσι και θα πρέπει να το αναλάβει Άρα, ζητά ευθύνη και από το πολιτικό σύστημα. Και κατά τούτο, εδώ δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε πολιτικό και διοικητικό σύστημα. Ένα ενιαίο πράγμα είναι που ο καθένα έχει διαφορετικού ρόλου. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσετε ποιο κάνει τι, έτσι, τότε πηγαίνετε επιτέλου στο ανθρώπινο δυναμικό τότε όμω να πάτε. Όχι τώρα, όχι να βάλουμε το κάρο, πώ το λέει, μπροστά από το άλογο. Το άλογο μπροστά από το άλογο να, να πω, Το κάρο Το κάρο αυτό λοιπόν το λέω γιατί συχνά ακούω ότι φταίει αυτό, φταίει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Μα πάρα πολύ συχνά, ναι, υπάρχει και ατομική ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Όμω αυτό έχει φτάσει εκεί και υπάρχει εκεί ω κομμάτι ενό μηχανισμού. Κάποιο τον είδε, κάποιο τον μέτρησε, κάποιο τον τοποθέτησε, κάποιο τον έβγαλε, κάποιο τον μετακίνησε, κάποιο του δώσε λεφτά, κάποιο. Ε. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, σκεφτείτε, αν εμεί είχαμε ένα μισθολόγιο συνδεδεμένο με την απόδοση των υπαλλήλων δεν είμαι σίγουρος ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για τους οποίους γίνεται η συζήτηση τώρα εδώ και κάποιες εβδομάδες θα είχαν προαχθεί και θα είχαν φτάσει εκεί που είχαν φτάσει. Ή <συσχε> ε. ε. ακόμη κι αν ήταν εκεί, τότε θα μπορούσες να έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις αυτό και να πεις ότι κοίταξε τη δουλειά του την έκανε έτσι και έτσι και γι' αυτό εγώ θα τον πάω από εκεί εκεί. Έτσι. Αυτά όμω τώρα είναι μυθικά πράγματα που σα λέω. Έτσι, να συνδέσετε δηλαδή τον το προπολογισμό. Και μοιάζει και ανέφικτο, δεν μπορεί να γίνει πολιτικά. Είναι πολύ δύσκολο. δύσκολο, γιατί πρέπει να έχετε και αντίστοιχα συστήματα αξιολόγηση κ.ο.κ. Και ούτω ε, κι άμα τα κάνετε όλα αυτά, τότε επιτέλου μπορείτε να φτιάξετε και αυτό το τελευταίο πυλώνα. Που πάσχει δραματικά, που είναι η απονομή τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα φτιαχτεί ποτέ, κύριε Γεωργιακόπουλο, να το ξέρετε. Όσο συνεχίζει να έχει τροφοδοσία, η οποία είναι έξω από όρια και έξω από κανόνε, σε ρυθμιστική ύλη, γιατί μπορώ να παράξω ρυθμιστική ύλη, καταλαβαίνετε. Yeah. Αν δηλαδή πριτανεύει κάθε φορά η άποψη, έλα, φέρε μια διάταξη τώρα να το κλείσουμε, έτσι. Αντί να κάθομαι να ψάχνω να βρω τι ισχύει και ποιο το κάνει, αυτό είναι πολύ δυσκολότερο. Επομένω, φέρε τώρα, ε, γιατί προσέξτε, και τώρα! Ορίστε, πάμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ε. Θα δείτε λοιπόν ότι μέχρι να κλείσει η Βουλή θα γίνει κάτι που γίνεται επί δεκαετίε το ίδιο κάθε φορά. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι οι νόμοι σκούπε. <Τι>, τι είναι οι σκούπε, Ό,τι ξέχασα, ό,τι ήθελα, ό,τι χρειάζομαι, ό,τι μου έφυγε, ε, θα το περάσω τώρα. Ερώτηση. Και ποιο θα τα κάνει όλα αυτά. Παλιότερα υπήρχε, εμεί τότε που φτιάξαμε τον Ραπτάρχη, τον φτιάξαμε. Δηλαδή τον άφησε, όπω σα είπα, κληροδότημα ο Ραπτάρχη και τον πήρε το ελληνικό δημόσιο. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα άνθρωπο, συνήθω πάντα ένα είναι, η οποία κυρία, η κυρία Λάζαρη λοιπόν, η οποία ήξερε με το που ψηφιζόταν ένα νόμο και ερχόταν το ΦΕΚ με το που το κοίταγε ήξερε από τα 50 αντικείμενα ότι αυτό είναι το κεντρικό. Άρα πρέπει να πάρω αυτή τη ρύθμιση και να την πάω στον αντίστοιχο νόμο. Αυτά είναι περιφερειακά. Αυτό πρέπει να φύγει και να πάει εκεί. Αυτό να πάει εδώ, να πάει παραπέρα και ούτω καθεξής Αυτά θα μου πείτε τώρα. Έχουμε artificial intelligence, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε... Ναι, αλλά προσέξτε. Το μεράκι, το πάθο, αυτό λοιπόν που θα αλλάξει. Γιατί άμα με ρωτήσετε όλο αυτό που περιέγραψε. Τι το σπρώχνει, τι είναι driving force, δηλαδή γιατί θα γίνει αυτό, Υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ναι, υπάρχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και πιστεύω ότι είναι οι περισσότεροι, και τώρα ακούγεται αιρετικό, αλλά επιτρέψτε μου, αυτή είναι η πεποίθησή μου, οι οποίοι θέλουν να τα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, η πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν στο δημόσιο όπω και στον ιδιωτικό τομέα είναι ακριβώ το ίδιο δεν τους αρέσει να πηγαίνουν να χαραμίζουν τη ζωή τους κάθε μέρα σκοτώνοντας 7-8 ώρες και να πίνοντας καφέδες και μην κάνοντας τίποτα. Αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μας έχετε περάσει στη σημερινή συζήτηση. Το θέμα... Αυτό που είπα του ουσιαστικά του για να γίνουν όλα αυτά δεν χρειάζεται να έχουμε άλλου ανθρώπου με αυτού που έχουμε ήδη. Μιλήστε μα λίγο, πείτε μα λίγο δύο λόγια παραπάνω για το προσωπικό του ελληνικού δημοσίου που δεν έχει καλή εικόνα Εκεί έξω. Οι περισσότεροι ακούνε δημόσιο υπάλληλο και έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του. Και πείτε μα και τι κάνει η σχολή δημόσια διοίκηση που φτιάχνει και στα γαλλικά πρότυπα, γιατί στη Γαλλία έχουν μια τέτοια σχολή που τροφοδοτεί τη δημόσια ναι, διοίκηση ναι, ναι. εκεί πέρα με ναι, ναι. εκπαιδευμένα ναι. στελέχη. Ναι. Αν κάνει την ίδια δουλειά εξίσου καλά και στη δική μα χώρα. Έχω την εμπειρία μιας επίσκεψη ενός σπουδαίου ανθρώπου ο οποίο η γείτο ενό τεράστιου κολοσσού, εν πάση περιπτώσει, τη Μιτσουμπίση, κάποια στιγμή στην Ελλάδα και η συζήτηση μαζί του είναι για το ανθρώπινο δυναμικό και τι αξιοποιούμε και τι δεν αξιοποιούμε. Λοιπόν, εγώ σπέβδω να του πω μετά τη δεύτερη πρόταση ότι το μεγάλο μα πρόβλημα είναι η ακινησία των ανθρώπων εδώ. Με κοιτάει λοιπόν με γουρλωμένα μάτια και μου λέει: Κατάλαβα καλά, δεν μπορείτε να του μετακινείτε. Λέω: Ναι, δεν μπορούμε να του μετακινούμε, είναι δύσκολο. Μου λέει: Πάρα πολύ θα ήθελα εγώ να το είχα αυτό το πρόβλημα. Γιατί έχω ακριβώς το ανάποδο. Ποιο είναι το ανάποδο πρόβλημα ρωτάω η σειρά μου εμένα έκπληκτο, Είναι ότι κινούνται πάρα πολύ και φεύγουν, δεν κάθονται. Αυτό λοιπόν μετά στη συνέχεια το είδα και σε επίπεδο δημόσιας διοίκηση, Όχι μόνο σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα. Η Σουηδία, για παράδειγμα, έχει το πρόβλημα επειδή έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στου δημοσίου υπαλλήλου, διότι εκεί θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε πέντε χρόνια ας πούμε, θα αλλάξει δουλειά. Δηλαδή, πέντε χρόνια θα πα στο δημόσιο, θα πα στο Υπουργείο Γεωργία, πέντε χρόνια θα πα σε μια πρεσβεία, πέντε χρόνια θα πα στο Πανεπιστήμιο, πέντε χρόνια θα πα στην Τόμψον Μπραντ. Ξέρω εγώ, θα πα κάπου στον ιδιωτικό τομέα και θα ξαναγυρίσει. Okay. Γιατί θα ξαναγυρίσει, εδώ είναι το πρώτο θέμα για το δικό μα ανθρώπινο δυναμικό, γιατί εσύ κάποια στιγμή σπούδασε και απέδειξε ότι μπορεί να χειριστεί με επάρκεια αυτά τα δύσκολα θέματα που λέμε του top public management. Δηλαδή τι, σε εμά που έχουμε μόνο στην κεντρική διοίκηση, η κεντρική διοίκηση είναι τα υπουργεία, τα μεγάλα νομικά πρόσωπα, έχουμε 10% του πληθυσμού που έχουμε τα πτυχιακά και διδακτορικά. Αν το πείτε αυτό σε έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει 60.000 χιλιάδες υπαλλήλους και του πεις κοίταξε ναι αλλά έχεις όμως 8.000 που έχουν τέτοια προσόντα. Υποθέτω ότι θα πηδάει από τη χαρά του γιατί έχει ένα υλικό με το οποίο μπορεί να διαμορφώσει όλα αυτά που του λείπουν και που πρέπει να τα κάνει. Άρα το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγα για το ανθρώπινο δυναμικό το δικό μας είναι ότι επιτέλους σας νοιαστεί κάποιο για αυτούς Εκεί μέσα είναι πάρα πολλοί άξιοι άνθρωποι του οποίου δεν πρέπει να τους συγχαίρουμε κάθε φορά που κάνουν το αυτονόητο. Έτσι. Αν δηλαδή κάνει το προφανές, κάνει τη δουλειά του, δεν έχει κανένα νόημα να το συγχαίρεις παρά μόνο επειδή εσύ που τον συγχαίρεις θέλεις να φανείς ότι είσαι κάποιος που αναγνωρίζει τον κόπο κάποιου κτλ. κτλ οπότε πάει πάλι σε μια φτηνή πολιτική. Το πρώτο πράγμα να αναγνωρίσεις τις δυνατότητες. Το δεύτερο πράγμα. Βάλ τον επιτέλους να κάνει κάτι το οποίο και το θέλει και το χρειάζεσαι. Αν μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Αυτά είναι τα περίφημα περιγράμματα θέσεις, τα job description. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Να βγεις λοιπόν εν καιρό, δεν λέω να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη, παρόλο που αυτό έχει αρχίσει περίπου από τη δεκαετία του 70 που έγιναν τα πρώτα περιγράμματα μέχρι τώρα ε, έχουν περάσει καμιά 70-80-90 ε, χρόνια, δεν έχουμε κλείσει ούτε αιώνα. Και ήταν και μνημονιακή υποχρέωση, έτσι δεν είναι Ήταν, μνημονιακή. αλλά επειδή δεν μπορούσε να γίνει, τότε έγιναν όλα τα καλά και όλα τα στραβά μαζί, έτσι. Δηλαδή από τη μία υιοθετήσαμε πράγματα που ήταν δύσκολο να τα υιοθετήσουμε, αλλά το δεύτερο είναι ότι τα υιοθετήσαμε με τέτοιο τρόπο και τα εφαρμόσαμε που ουσιαστικά τα κυρώσαμε. <laughs> δηλαδή, όταν σου έλεγε κάνε ένα περίγραμμα και εσύ έλεγες πω, περίγραμμα τι σημαίνει, jobs, δηλαδή περίγραψε ποιε ποιες δουλειέ θέλει να κάνει το δημόσιο γιατί τα υπόλοιπα δεν θα τα κάνει αυτό, θα τα κάνεις εσύ που είσαι ο ιδιωτικός τομέα, θα τα κάνει ο τρίτος τομέα, θα τα κάνουν άλλοι. Ωραία, εσύ τι θες όμως να κάνεις Περίγραψέ μου λοιπόν με όρους επαγγέλματος αυτό που χρειάζεσαι και μετά να δω πόσοι από αυτούς που έχω όντω μπορούν ή δεν μπορούν. Αν πας με τον άλλο τρόπο, ποιος είναι ο άλλος τρόπος, να περιγράψω αυτό που κάνω ήδη. Mm -hmm. Μα αν περιγράψω αυτό που κάνω ήδη δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για νέα επαγγέλματα ούτε καν για παλιά επαγγέλματα γιατί δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνω στην τελική. Δηλαδή, αυτό το περίφημο που λέτε, αν παίρνω το χαρτί από εδώ και το πηγαίνω εκεί, ε, αυτό δεν είναι επάγγελμα. Προσέξτε τώρα. Ή το σακάκι που είπαμε. Που... Ή το σακάκι που είπαμε, ή άλλα διάφορα γραφικά. Βγάλει το τηλέφωνο από την πρίζα να μην χτυπάει κτλ. Λοιπόν, Αυτά όμως, προσέξτε, ε, ε, για να τα κάνεις χρειάζεσαι ένα μηχανισμό που θα τροφοδοτεί διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό με ευκαιρίες και προκλήσεις και θα φύγεις πια από τη λογική της ισοπαίδωσης ότι είμαι στο δημόσιο flat για όλα. Άρα μπορεί να παίρνω περισσότερα λεφτά αν πρωτοδιοριστώ στο δημόσιο από ό,τι θα πάρω στον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα κολλήσω εκεί. Αυτό λοιπόν υποχρεωτικά διαμορφώνει μια αντίστοιχη συνείδηση στον άνθρωπο που είναι στο δημόσιο ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να ανέβω. Άρα δεν έχω και κίνητρο για να κάνω. Άρα αυτό το σύστημα των κινήτρων και το σύστημα των βαθμών, για σκεφτείτε εμεί τι έχουμε. Μπαίνει ένα νέο άνθρωπο στο δημόσιο. Έτσι, και όλη και όλη η αναβαθμή που έχει να τρέξει είναι να γίνει προϊστάμενο του τμήματο τη διεύθυνση, τη γενική διεύθυνση, τελειώσαμε. Ε, πόσο χρονών θα είναι, θα δείτε λοιπόν ότι μόλι φτάνει εκεί σε 40-45, έχουν εξαντλήσει την ιεραρχία όλοι. Και κάθονται. Αυτοί θα συνταξιοδοτηθούν πότε, τότε. Και έτσι έχουμε το ανάποδο, αυτό το πρόβλημα τη ανεστραμμένη πυραμίδα. Όταν εκεί είμαστε λοιπόν 20, και για να προαχθεί σε μια επόμενη θέση, α πούμε, έχει δημιουργηθεί άλλο ένα αναβαθμό, αλλά είναι πολύ καινούριο, οπότε δεν το προσπενάω τώρα. Για να πα λίγο παραπάνω, ε, θα πρέπει να διαλέξω έναν από αυτού. Μα η θέση είναι μία. Πώ Άρα, εκεί το κριτήριο δεν είναι απλώ πιανού κόμματο είσαι, για να σε βοηθήσω, που θα είμαι εγώ στα πράγματα, αλλά και πιανού από το κόμμα συγκεκριμένα είσαι. <Συλίδευση> Οπότε αναπαράγεται. <Συλίδευση> ναι, ένα ένας τρομερό. Λοιπόν, τώρα, οι, οι σχολέ. Και η εκπαίδευση και η κατάρτιση, που είναι τεράστιο θέμα, νομίζω ότι είναι ένα ακόμη από τα θέματα που θα έπρεπε να ξανασυζητήσουμε με ένταση. Μπορεί πριν από 50 χρόνια, τη δεκαετία του 80, πούμε, να καταφέραμε να φτιάξουμε εμεί ένα κέντρο, μετά από 50 χρόνια. Σκεφτείτε, 50 χρόνια πήρε για να γίνει αυτό. Όμω δεν αρκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχουν πολλέ παράλληλε δομέ. Αν δείτε, οι δημόσιοι υπάλληλοι ασφιχτιώντα και θέλοντα να διευρύνουν το πεδίο τη γνώση Πηγαίνουν σε εξαποστάσεω, κάνουν μεταπτυχιακά όλοι κτλ. Είναι δύσκολο να βρείτε νέο άνθρωπο ο οποίο δεν κάνει κάτι. Άρα να το ξαναδούμε αυτό και κυρίως να το συνδέσουμε όχι μόνο με την πρόοπτικη τη προαγωγή σου σε μια επόμενη μεγαλύτερη θέση, αλλά και σε σχέση με αυτό που κάνεις, με την κάθε μέρα. Αλλά πάλι ξαναγυρνάμε στο ίδιο okay. το θέμα τη αξιολόγηση και σύνδεση όλων αυτών των πραγμάτων. Άρα ε, εν ας αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα της ελληνικότητας. Δηλαδή η ελληνικότητα είναι όλα αυτά τα θετικά πράγματα που μας χαρακτηρίζουν. Έτσι. Που βεβαίως έχουν το flip side, έχουν και την αρνητική τους πλευρά. Αλλά εγώ σας λέω ότι ας αποφασίσουμε μια φορά να επενδύσουμε σε αυτά. Ας πάρουμε από, τα, από τους άλλους παραδείγματα που μπορεί να κολλάνε σε μας, μπορεί και να μην κολλάνε, όχι όμως αυτό το άκρητο που μετά τα πετάω στο σκουπίδο δεν και όλα μαζί. Ε, ας, ας, έχοντας αυτό κατά νου, ας τολμήσουμε. Ποιοι να τολμήσουμε, και εμείς που είμαστε στο διοικητικό σύστημα, αλλά και οι πολιτικοί. Να τολμήσουμε να μιλήσουμε για αυτά που όλοι λίγο πολύ τα λέμε, αλλά κανείς δεν τα διατυπώνει γιατί έχουν τεράστιο κόστος πολιτικό. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι οι πολιτικοί οι οποίοι τόλμησαν, και εγώ συνάντησα στη ζωή μου τέτοιου και πλήρωσαν το μάρμαρο, πλήρωσαν τον πολιτικό κόστο, κέρδισαν όμω κάτι πολύ μεγαλύτερο από Γιατί ο Ποπονί δεν είναι πανεξελέγη, Αλλά κέρδισαν όμω τη θέση του στην ιστορία, που είναι για του πολιτικού η ιστεροφημία, νομίζω για του περισσότερου είναι πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο μια θέση η οποία τους επιδαψηλεύει ωφέλη έτσι, για την καθημερινότητά τους, δηλαδή ο μισθό του, τα αυτοκίνητα ή όλα αυτά, ή οι δόξες και οι τιμές. Νομίζω ότι περισσότεροι θέλουν να αφήσουν ένα αποτύπωμα. Έτσι. Ε, αυτό το αποτύπωμα οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές το άφησαν. Έτσι. Το Βενιζέλο θα τον θυμούνται όλοι. Έτσι. Και δεν σας λέω μόνο αυτούς, σας λέω και άλλους έτσι, με μικρότερου που ε, εκεί νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το αναλάβουν αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Δεν είναι το προβληματικό κομμάτι μιας κοινωνίας. Μπορεί τώρα να συνειδητοποιούν, βλέπω και τις μετρήσεις που κάνουν διάφοροι, ότι ναι, αξιολογούν πολλοί άνθρωποι αυτό ως προτεραιότητα να αλλάξει το κράτος ή τα ακούμε να το λένε και τα πολιτικά κόμματα. Εμείς οι ίδιοι είμαστε επειδή τώρα το δυστύχημα ανέδειξε αυτό το κομμάτι, έτσι, το κοιτάμε λίγο περισσότερο. Α, αν καταφέρουμε και κάνουμε κιόλα κάτι, έτσι, ε, δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό, πάντως υποφελία θα είναι. Ας ελπίσουμε να μην ξεχαστεί γρήγορα και να μείνει στην, ε, ως προτεραιότητα στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζουμε να εμπνεύσαμε κάποιες και κάποιους που μας ακούν και να γραφτεί κάποια στιγμή το όνομά του στην ιστορία όταν λύσουν και αυτό το πρόβλημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας δώσατε μια σφαιρική εικόνα για το πρόβλημα και κάποιες πιθανές λύσεις. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Γεια σας.